Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό της Κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνεις την προστόπιση στέρα μου, ξεπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου κάματου. Μικρό του μύρου κάματου κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκυπτώ. Μα πιο καλά σαν του σκυπτώ του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μην τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Κι θέλουν κι γυναίκα. Καλό απόγευμα. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στο 95,5 της Κακομοίρας με τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον Δάνση Καταμπάκας Production, τη Λέα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο κανονικά στα μικρόφωνα της εκπομπής. Σήμερα θα είναι ο Γρηγόρης Κόκκινος μετά τη σύζυγου του. Το γιατί θα σου το εξηγήσω σε λίγο. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη για οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σου. Κρατάς μόνο την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι σου και τηλεφωνείς στο 18133. Όλα τα υπόλοιπα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Για οριστική λοιπόν διαγραφή του οχήματός σου γρήγορα, αξιόπιστα, μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και φυσικά στην καλύτερη τιμή της αγοράς στους αδερφούς Κωνσταντινίδη.
9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340 Μετρόπολης 95.5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε, ειδικότερα από το εξωτερικό, για να διαβάσουμε τα μηνύματά σας και τη γνώμη σας για αυτά τα οποία συζητάμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Μην ξεχνάτε τον σούπερ διαγωνισμό του Μετρόπολης 95.5, καθώς αν θέλετε ψώνια για ένα χρόνο, τότε νομίζω ότι μπορείτε να τα εξασφαλίσετε από το Μετρόπολης 95.5, αρκεί να μπείτε στο metrosport.gr, να συμπληρώσετε την ειδική φόρμα και αυτομάτως να περιμένετε από Δευτέρα, γιατί αρχίζουν οι διαγωνισμοί, οι κληρώσεις θα γίνονται, αρχίζουν οι διαγωνισμοί, οι κληρώσεις θα γίνονται από τις 9 και 20 το πρωί μέχρι τις 8 και 20 το βράδυ. Θα ακούγεται το όνομα ενός τυχερού φίλου ακροατή, θα έχει 30 λεπτά να επικοινωνήσει με το Μετρόπολη 95.5, να βγει στον αέρα και να κλειδώσει τη συμμετοχή του για να κερδίσει τα ψώνια της γωνίας για έναν ολόκληρο χρόνο. Η προσφορά είναι από τα σούπερ μάρκετ όλα, ακόμα πιο φθηνά, με 4 καταστήματα, Ιατρού Γογούση 59 Σταυρούπολη, Αλεξάνδρου Σταύρου 20 Χαριλάου, Αναξιμένους 26 Θεοδωρηλαίου στην Κάτω Τούμπα και Εθνικής Αντιστάσεως 16 στην Καλαμαριά. Μετά από 16 χρόνια συνεργασίας μας κάναν και ζευγάρι. Κανονικά. Ακούστε τι έγινε. Το τι γινόταν το πρωί δεν ξέρω, γιατί είχα δουλίτσα, έτρεχα με κάποια πράγματα. Α, μα μας έχεις πρίξει μωρέ. Κλάψα, είχα δουλίτσα, έτρεχα. Όχι, δεν μπορούσα να σε ακούσω. Σιγά, εντάξει, και τι έγινε που δεν άκουσες. Λοιπόν. Πήγα να κάνω μαγνητική. Λοιπόν, ακούστε τώρα σκηνικό. Έχω μια ριζίτιδα. Αυτά δεν γίνει. Τι έχεις? Ριζίτιδα. Τι είναι αυτό? Η ριζίτιδα είναι από το box και τις βλακίες που έχω κάνει τόσα χρόνια. Όταν λέει ο Γρηγόρης. Σταμάτα όταν λέει ο Γρηγόρης, όχι να πάθω έμφραγμα. Καλύτερα ριζίτιδα που έπαθα. Όχι να πάθω εγκεφαλικό από το καθισιό. Καλύτερα να πάω μυϊκά, να έχω θέματα παρά να έχω. Ναι, τέλος πάντων είναι μια ασθένεια. Έχει το αδυνατή λίγο μυς από πάνω από κάποιες κύλες και τα λοιπά. Και πήγα σε ένα φυσίατρο να πω, μου έστειλε από το γύρο πάνω ο Σχιζοδήμος. Ναι. Έκανα θεραπείες, γίνεται πολύ καλά, μαγνήτες, ιστορίες, μπουνιές ρίχνω, κάνω κανονικά. Έχω ένα μικρό μου διασματάκι να πούμε, όταν μου διάσει το χέρι σου φοβάσαι. Λες έμφραγμα θα πάθω ή έχω πάθει. Ναι. Ή έχω στο κεφάλι τίποτα κακό, μου διάζει. Εγώ είχα ριζίτιδα. Τέλος πάντων έκανα μαγνητική, τώρα θέλω να κάνει λέει επαναληπτική μαγνητική. Ναι. Εγώ σε αυτά δεν πάω, δεν μπαίνω. Θέλει ανοιχτό. Θέλω ανοιχτό. Ανοιχτό μαγνητικό τομογράφο. Δεν είναι μόνος, γιατί. Δεν μπαίνω, ρε. Τέλος πάντων. Φοβάσαι. Μου δίνει ένα παραπευτικό η αυτή, πώς τη λένε, η γραμματεύς. Ακούστε τώρα. Πάω και... να πούμε. Πάω. Πάει στον αξιονικό. Παίρνω και μισό λεξοτανίλ. Για να μπω. Το άλλο μισό θα το έπαιρνα μόλις. Δεν ξέρεις καμιά φορά, καμιά απεργία, κάνω αυτό κτλ. Mm. Εκεί που έχω πάρει το μισό λεξοτανίλ, που λέει, ελάτε λέει κύριε, σας παρακαλώ, το νούμερο 8. Πάω εκεί να πούμε. Λέει, λέγεστε λέει κοκκίνου δόμνα. Λέω τι κοκκίνου δόμνα. Σε μοιάζω μωρή. Σε μοιάζω μωρή τη λέω να κοκκίνου δόμνα. Τραβεστή με τη λέω. Όχι λέει, είπα λέει. Σε φαλακρή τραβεστή έχεις δει μωρή τη λέω ποτέ. Μου δίνει το χαρτί. Η φυσία τροστάδε ξέρω εγώ. Περιγραφή μύου του μαγνητική δομογραφία αυγενική μοίρα σπονδυλική στήλη και μυρού. Για την κυρία. Παράκληση για μέτρηση εύρου σπονδυλικού σωλήνα. Κοκκίνου δόμνα. Λοιπόν, έτος γεννήσεως το 45, διεύθυνση τέλος πάντων δεν λέμε, τηλέφωνο δεν λέμε. Κοκκίνου λέω με έβαλε. Λέω, για στο διάλο τι λέω να πας πρωί πρωί. Λέω, έλα μωρέ, λέω βάλε με μέσα και πάει στο τίμιο κοκκίνου. Λέει, δεν γίνεται, λέει, αυτά γινόταν παλιά. Θέλω, λέει, ταυτότητα. Τι ταυτότητα, λέω. Και... Να φορεί τη δικιά. Δεν κάνω, λέω, δεν κάνω μαγνητική. Μια χαρά είναι το χέρι μου. Πάτε στο διάλογο. Δηλαδή πλέον και επίσημα είμαστε ζευγάρι. Κοκκίνου δόμνα. Τώρα θα ψάχνει αυτή να βρει το παραπεμπτικό της, το γογό να πούμε. Το πετάω στα σκουπίδια. Το δικό σου το κι αυτή. Το δικό μου το έχει γραμματέα. Θα δώσει την κοκκίνου Ραπτόπουλο, φαίνεται. Όπω δεν γίνονται αυτά. Θα πήγε κοκκίνου. Μου το δείχνει, παιδιά μου. Κοκκίνου δόμνα. Άντε να τη λέγανε Μαρία, ξέρω εγώ, Παπαδοπούλου, να τη λέγανε, ξέρω εγώ, Ελένη, ξέρω εγώ. Κοκκίνου δόμνα κιόλα. Μόλις το είδε, δεν το πίστευε. Τι γέλιο. Σηκώθηκα, έφυγα. Δεν κάνω τίποτα. Δεν είναι τίποτα σοβαρό αυτό. Αυτό είναι τώρα βλακίες. Λέγε. Συγχαρητήρια για το προγνωστικό σου χτες. Ποιο τι είπα, ποιο. Ένα μηδέν σε είπα. Είπες για τον Ηρακλή. Όποιος έπαιξε μηδέν σε ένα γκολ, κονόμησε λεφτά. Τι να σε κάνω, που δολοφόνησες το ποδόσφαιρο εσύ. Εσύ και δόξα δεν μπόρεσε ρε, ο καημένος ο Χριστάκης να βάλει τον γκολ και ο Ρόβας. Το έχασε. Τι είναι αυτό, τι έφερε. Ο Χριστός. Τότε τι έφερε. Φίλος μας είναι. Πρέπει ξέρω τι έφερε. Τι θα φέρει, αγίασμα. 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 Τέτοιο που είπε χθες και βλέπα όνειρα εγώ. Τι όνειρα, εσύ έχεις μπερδέψει τα όνειρα με την πραγματικότητα. Το ότι διαβάζεις, ότι ασχολείσαι για τη φαντασία.
Στόχο πει κι άλλη. Είδα ότι ο Γκαγκάτσης ο Βασίλης μου έκλειψε το σκύλο. Ακούστε τώρα τι είδε. Είδε όνειρο, μπέρδεψε το Βασίλη Γκαγκάτση με την σκυλίτσα του, τη Μίνη, και τα πάντρεψε ένα όνειρο. Αυτό το πράγμα, ξέρεις, ό,τι σε απασχολεί καθημερινά. Ναι, ο Παγκαγκάτσης με απασχολεί, άλλη όρεξη δεν είχε. Όχι, ρε κόλμη, για κάποιο λόγο ασχολήθηκε το τώρα. Ρε παιδί μου, έπιασε φωτιά κάποιο μέρος που ήμουν σε ένα μπαλκόνι. Ναι. Δεν θυμάμαι ποιο, δεν ήταν το σπίτι μου, τέλος πάντων. Εννοείται, ποτέ δεν είναι το σπίτι σου. Τέλος πάντων, δεν ήταν. Και έχω τη Μίνη στην αγκαλιά και. Πάντα τη δω σε κάποιον, θα τη σώσει. Σκαρφαλώνει κάποιος τέλος πάντων εκεί και τη δίνω τη Μίνη, σώστη να τη λέω. Και ήταν ο Γκαγκάτσης. Άξιος. Ο Βασίλης. Αν θες να πες κακή κουβέντα για τον. Ναι, αλλά συνέχεια του ονείρου. Ήρθε να σώσει τη σκυλίτσα σου. Κατεβαίνω κάτω που είναι η Μίνη, εδώ είναι η Μίνη, εκεί είναι η Μίνη, φωνάζω. Την έχει πάρει ο Γκαγκάτσης, την έχει ληστέψει, να πούμε την έχει πάρει τη Μίνη. Με φωνάζει ένας από πίσω, λέει. Καλά ρε, εδώ λέει αυτοί φάκανε τις κάρτες υγείας. Τι Μίνη λέει δεν θα φάει. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Πρόσεξε τώρα. Ξυπνάω εγώ μέσα στον ίδρωτα να πούμε. Ψάχνω τη Μίνη. Πού είσαι ρε Μίνη, λέω σε πήρε ο Γκαγκάτσης. Με λέει κόρη μου, είσαι τρελός. Καλά. Ποιος... Μ' αρέσει που σε ρώτησα, είναι τρελός. Στα λάθη μου λέει. Δεν το ξέρω. Είδα στον ύπνο μου, λέω ότι έκλεψε ο Γκαγκάτσης, λέω τη Μίνη. Και μετά πέφτει το μάτι μου, πού ρε φίλε. Στο βιβλιάριο υγείας της Μίνης. Και λέω, μάλλον λέω, θα νόμιζα ότι το βιβλιάριο υγείας της Μίνης ήταν αυτό της ΕΠΟ. Είναι κάρτα υγείας της ΕΠΟ. Και πήγε να μου φάει το σκύλο για να φάει την κάρτα υγείας, λέω. Έτσι ερμήνευσα το όνειρο, να πούμε. Δεν γίνονται. Απαπαπα. Είδα και τον Κυράστα στον ύπνο μου. Δίπλα με τον Καραπατή και τον Μίνη Παπαϊωάννου. Ναι. Παιδιά, μόνο ευχάριστα μου συζητάει σήμερα. Τι πάμε. Έχω τα δικά μου. Λέγει για τα δικά σου. Είχα και τον Κουλιανό στο όνειρο. Να... Πόσα έκλεισε τελικά χθες. Ποιος, τα 42. Είχε και τον Κουλιανό να φράσει. Έχουμε προπονητή κουμπαράκι μου. Γιατί δεν κέρασε. Τι, κέρασε. Κέρασε. Κάτι μπαγιάτικα λουκανικό νέο πιτάκι. Αποκλείεται, είναι κυμπάρης. Το απόγευμα κέρασε τα γλυκά. Τα καλά τα έχει για το απόγευμα. Να ξέρεις. Τα ωραιότερα, η Παναγιώτα. Το πρωί δεν είχε τίποτα. Έφερε κάτι τριγωνάρες. Παρέκλεινα. Χθες έκανα διατροφή. Κίτρινη κάρτα στο κουμπάρο. Τι τρίγωνα έφαγα. Τι σαντουίτς έφαγα σε ένα καινούριο χορηγό. Εμένα λέει. Τι, χθες ήμουν άγριος. Τραβάω και ένα τσίπουρο το βράδυ και έβλεπα εφιάλτες. Με γλυκάνισο ή χωρίς. Με γλυκάνισο ρε. Είπα χωρίς γλυκάνισο. Δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι πότης. Τι να πίνω τώρα, δεν. Το αρέωσε. Τι το αρέωσε. Έβαλα κάτι παγάκια εκεί, τα κοπάνισα. Νερό έβαλες. Όχι, τίποτα δεν έβαλα. Μόνο παγάκια. Μόνο παγάκια έβαλα. Και νερό θα βάλεις, να το πει. Λίγο. Γιατί ρε, να είναι αρή. Άκουνα. Τι τσιγκουνιά θα κάνω. Μια φορά το εξάμεινο πήρω. Μου το έμαθε ένας μπάρμαν. Μπάρμαν. Ναι. Άντρας, μπάρμαν. Συγχωρέθηκε. Πέθανε ο μπάρμαν. Τι είπε. Έφυγε από την κακιά. Γιατί έχεις κάνει να φεύγει από την καλή. Όχι. Έφυγε. Από καμιά καλή δεν φεύγει. Ο Κάρλος ήταν πολύ νέο παιδί και εξαιρετικό παλικάρι. Πόσο χρόνο πέθανε δηλαδή. 35. Άστο. Από την κακή. Άστο, δεν υπάρχει. Μη ρε Γρηγόρη το μόνο. Άλλο δεν μου έμαθε ρε παιδί μου το. Έκανε φροντιστήριο εσύ. Με έκανε, μα ήταν. Σλο... Πήρε καλό βαθμό. Τώρα που λένε bartender. Ναι, ευχαριστούμε. Διατριβή έχει κάτι. Μου λέει. Εγώ θα σε πήγαινα στο Χάρβαρτ. Όταν θα πηγαίνει, λέει, σε ένα μαγαζί. Ναι. Για να πιει. Ναι. Εμεί κάνουμε την πλάκα με το πόσο ποτό βάζει ρε παιδί μου. Ναι. Όρθιο το δάχτυλο ή οριζόντιο. Εσύ το βάζει όρθιο το δάχτυλο. Όχι. Οριζόντιο. Οριζόντιο το δάχτυλο. Μου λέει, καλύτερα να πληρώνεις 3 ποτά παραπάνω. Ναι. Και να το απολαμβάνεις. Ναι. Και να πίνεις νερό. Τι νερό. Ήξερα ότι πίνω πολύ νερό. Από το έχει ζάχαρο, γι' αυτό πίνεις νερό. 1,20 το είδα. Πάντα, ποτέ δεν είχα 1,20. Τώρα το είδα εγώ μαύρο. Και φάει κάτι πάστες. Τι, πλάχουσε κάτι προφιτερόλ. Δεν μου αρέσει τα γλυκά. Και το προφιτερόλ και πώ το έφαγε ολόκληρο. Ποιο προφιτερόλ. Μια φορά ρε. Α, μια φορά. Ρε φίλε, έχει τη γυναίκα μου, έχει κάνει παγωτό, υποτίθεται δεν τρώω και σηκώθηκα το βάδι και το φάγω. Γυναίκα σου φτιάχνει το παγωτό, δεν το αγοράζει απ' έξω. Τι χρυσοχέρα. Έφτιαξε. Σε έφτιαξε παγωτό εσένα. Ναι. Μη σε χάσει, να σε έχω εγώ άντρα, σου φέρνει το παγωτό. Στη μούρη. Και σηκώθηκα το βράδυ. Έτσι κόκκινη που είναι η μούρη. Το πρωί βρήκε όλο το κουπάκι. Άδειο. Μια... Τι, το κουπάκι άδειο το βρήκε. Το φάγα το βράδυ. Με έπιασε λιγούρα. Βέβαια. Δεν σου γιατί να σηκώνεσαι και να σε πιάνει τράλα να θε να φά. Άλλε τρέλε με πιάνουν εμένα. Λέγε ρε. Εσύ βλέπει τον Γκαγκάτση. Τέλο πάντων, ναι. Είδα τον Γκαγκάτση στον ύπνο μου. Και έφαγα και έψαχνα το πρωί να βρω που είναι το βιβλιάριο υγεία τη Μήνη. Λέω πα και το πήρε στον ύπνο μου κατά λάθο. Και το όνειρο ήταν αληθινό, δεν ήταν όνειρο. Λέγε. Με τον Κυράστα πεστίδε. Είδα τον Κυράστα με μια πράσινη φόρμα. Και λέει, έλα να σε μάθω, λέει, το 4-4-2 πώς παίζονταν και τα λοιπά. Και πάω να κάτσω δίπλα και ακούω τη φωνή του κουλιά μου. Όχι, κουμπαράκι μου! Έχουμε προπονητή, κουμπάρε μου! Έχουμε τον Λουτσέσκου, κουμπάρε μου! Και κάνει τα μούτρα το κυρά σα, σιγά τον προπονητή πάρτι. Σκάει μύτη και ο Καραπατής με το Μίμη Παπαϊωάννου. Οχ. Τι οχ. Ζούνε. Τι οχ. Οχ, να προετοιμάζετε. Να προετοιμάζετε. Εγώ προειδοποιώ.
Με σένα δεν υπάρχει. Έλα ρε βλακίες, τα όνειρα τα πιστεύεις, βλάκα να πούμε. Εγώ. Σαν χλαμάρα. Εγώ. Εσύ τα περιγράφεις. Τα είδα, τι να πω. Είχα καιρό να δω όνειρο, δηλαδή κανονικό. Φαίνεται ότι για να δεις τα όνειρα και να τα θυμάσαι πρέπει να πιεις τσίπουρο το βράδυ. Γιατί τα άλλα όταν πίνω νερό δεν τα θυμάμαι τα όνειρα. Για να σου πω. Ναι. Το πίνεις ελαφρύ το ποτό. Ναι. Είναι ό,τι καλύτερο. Εγώ βαρύ το ήπια μάλλον. Ναι. Όσο ελαφρύ τώρα τόσο καλύτερο. Ναι. Θα πιεις δηλαδή τρία ποτηράκια. Ναι, Γρηγόρη. Θα είναι σαν να πίνεις ένα, αλλά δεν θα σε πειράξει. Ναι, την άλλη φορά θα βγω όταν θα ξαναπιώ, θα πάμε παρέα. Θα έρθει και ο Φερέτης ο Γιώργος για να έχουμε και το χορηγό μας. Σου είπα, ναι. Στο ουίσκι, ναι. Σκέτο, ένα πάγο μόνο αν θα βάλεις. Ναι. Για τα, όταν μιλάμε για τα μάλτ, για να θέλεις να κάνεις πουρο. Μάλτ τι είναι, μάρκα. Μάλτ, όχι, είναι κατηγορία. Α, κατηγορία. Ναι. Αν θέλεις να πεις ένα εκείνο που είχα φέρει δύο μπουκάλια και γούσταρες. Λοιπόν, εκείνο, ναι, Γρηγόρη. Είναι. Τελείως. Κορυφή. Οντάξει. Δεν ανάγκη να πεις την παρέα. Πάμε στα θέματα τώρα. Λοιπόν, τι θέματα να πω, γιατί να αφήσω τώρα. Ό,τι γουστάρει, ξεκίνα πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη. Πάμε. Λοιπόν, ναι. Δεν βγήκε αυτό. Έχουμε απαγόρευση μετακίνηση οπαδών του Ηρακλή στο γήπεδο του Απόλλων Πόντου. Μπορεί να ισχύσει αυτό. Βέβαια. Να πάνε στην Μαρτίο εκεί πέρα δύο δημιουργίες ΜΑΤ, να πιάσουν μισή δημιουργία οπαδοί που θα πάνε εκεί πέρα και να του πούνε δεν πάτε. Εγώ που μένω πάνω από το γήπεδο δηλαδή και, θα... και μπορώ να πω. Θα έχει δεύτερη δημιουργία για σένα. Για μόνο για μένα. Γιατί να μην πάνε οι καλά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Γιατί να μην μπορούν να δούμε τα πράγματα. Γιατί οι Ηρακλήδες είστε κομμουνιστές. Εδώ... Εγώ δεν είμαι κομμουνιστής, ρε φίλε. Δηλαδή, πρέπει... Μα δεν είμαι. Ο άλλος μου είπε ότι. Ο Φερέτης με ρώτησε το πρωί, τι κόμμα είναι ο κόκκινος. Λέω κομμουνιστής είναι. Δεν ξέρει ο Γιώργος τι κόμμα είναι. Ξέρω... Ο Γιώργος ξέρει τι κόμμα είναι. Κομμουνιστής λέει. Ναι, ο Γιώργος ξέρει. Και το πες και Χριστιανός και το ρώτησε, λέω Γιώργο, αυτός λέω παπά κομμουνιστή έχει δει ποτέ. Κομμουνιστή παπά. Πού είναι ρε κομμουνιστής παπά είναι. Κάτι κλωτσιές που θα θέλει. Κομμουνιστής. Κακό είναι. Καλά κάνει. Μία από εδώ, ρε. Καλά κάνει. Μόνο ο Χριστός ήταν κομμουνιστής κανονικός. Γι' αυτό το φάγανε. Ναι, μιλάμε για ιερωμένους τώρα. Υπάρχουν. Αριστεροί. Δεν κατάλαβα. Ντροπή είναι. Μούση είχε ο Χριστός. Αν είχε μούση, φυσικά και είχε μούση. Δούλεψε ποτέ. Όχι. Μαραγκός ήταν. Μα τρεις μέρες δούλεψε. Τέσσερις. Με τον Ιωσήφ δούλεψε. Τέσσερις. Με την πέμπτη μέρα του λέει φεύγω μάγκα γιατί εσύ δεν είσαι ο παπάς. Όταν πήγε στην έρημο. Πήγε στην έρημο. Ναι. Για φαντάσου τώρα εγώ να έχω ξυλουργείο και να έρθει ο Γιώργος. Άσε, γιατί θα πεις βλακίες, άστο. Να φύγει στην έρημο. Μην το εγώ σαν ξυλουργός τι θα πω. Μ' αφήνεις τη δουλειά καινή. Τέλος πάντων δεν μας νοιάζουν αυτά τώρα. Πρόσεχε τώρα. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι οι Ηρακλήδες θα πάνε. Έχει να πάνε. Ναι. Λοιπόν, το δεύτερο που ασχολείται με την Ηρακλή είναι ότι αυτό που ήθελα. Εσύ. Έγινε. Πέρασε. Όχι, δεν το ήθελα μόνο και μόνο για να βοηθεί η εταιρεία. Για να δεις και ήθελα για να δω τώρα πραγματικά μπράβο, όλα αυτά που. Αν θα τα κάνουν πράξη. Όχι, σου καπί θα περάσει τροπολογία. Μα αφού είσαι με το ΣΥΡΙΖΑ και τον Κυριακό. Του κομμουνιστέ έχω παρέα. Ενημέρωση. Βέβαια, έχεις. Άλλο γιατί δεν την έχω εγώ που δεν είμαι. Συγγνώμη. Ο Κυριάκος Θωμαίδης, ο οποίος είναι ο πιο μεγάλος δημοσιογράφος που μαθαίνει τα πάντα. Τον γλύφεις γιατί εκμεύεις πληροφορίες από εκεί. Όχι, διασταυρώνω. Και με ενημερώνει. Α, πέστα. Σε ενημερώνει. Κυριάκο, τι να κεράσω. Γιατί ντροπή είναι. Αυτό δεν είναι ντροπή. Όχι, έχει τον τρόπο σου. Ό,τι είναι ντροπή. Σε κατηγόρησα εγώ εσένα τώρα. Είπα τι κάνει, τι. Μεταφέρω πάμε... πράγματα. Συζητάμε. Πίνουμε. Μαθαίνω πράγματα. Λέμε. Εντάξει, έχει μεγαλύτερη εμπειρία από μένα. Τα λέει αυτό εσύ, τα λέει δικά σου μετά. Όχι. Όχι. Μου λέει, έχω αυτό. Ναι. Έχω στο μπλοκ μου. Αν σε ενδιαφέρει, ναι. Το χρησιμοποιεί. Και εμένα με έχει ένα μαύρο μπλοκ. Περιμένω. Με έχει κάτι μαύρα μπλοκ εμένα. Τέλος πάντων, συνέχισε. Ξέρω, ξέρω πώς θα διάλειμμα, ναι. Καλό, θα μου πεις. Ναι. Λοιπόν, με ενημερώνει και όλα καλά. Ναι. Λοιπόν. Οπότε. Το θέμα είναι ότι θα μάθουμε τώρα, ναι. Αν τελικά, ναι. Τώρα που δεν θα χρεωθούν τα λεφτά του Παπαδανασάκη, ναι. Αν θα πληρώσει το δημόσιο, ναι. Και αυτούς οι οποίοι έχουν να παίρνουν κανονικά. Εντάξει. Κάτι που είχα επισημάνει, ναι. Ότι έπρεπε να έχει ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο. Τι θα γίνει, ρε φίλε, με το κινητό τρούπου-τρούπου. Εντάξει, δεν ξέχασα να το χαμηλώσει, θα το δίνουμε. Και να θέλουμε μπορούμε να το δίνουμε. Θα μας προλάβει. Δεν το βλέπεις γρήγορος είναι. Παρακάτω λέγει. Λοιπόν. Ναι. Αυτό είναι το ένα θέμα. Ναι. Το άλλο θέμα. Άμα κάνεις ρε φίλε ένα τέταρτο να βγάλεις το κινητό από την τσέπη. Σταμάτα. Άμα πιάσεις φωτιά το δεν ξέρει ο κόσμος. Σαν παρανάλωμα του πυρός θα κάνει. Δεν ξέρει ο κόσμος ποιο είναι. Λοιπόν. 40 τσέπες έχεις. Λοιπόν. Ναι. Δεν το ξέρω το κόλπο. Άλλο θέμα. Το κόλπο δεν το ξέρω. Μην πας φρένο τώρα. Το κόλπο. Μην τα άστο μετά. Έχει σημασία. Λέγε. Οι ναύτες τι κάνουν. Ξέρω ότι κάνω τα ναι. Λεφτά τους θα βάζουν σε 10 διαφορετικές τσέπες. Οπότε, θα μοιράζουν. Ναι, και... Αν σου πει κάποιος ληστεία, ναι. Πάνε σε μια τσέπη. Δεν μπορώ να το πάρω εγώ ληστεία στο μπουφάνο ολόκληρο. Δεν έχει ένα μπουφάνο, έχει παντελόνι, έχει. Δεν ξέρω αν του βγάλω το παντελόνι, εγώ του ναύτη. Άμα έχω όπλο, τι θέλω κάνω. Και γορίλα. Λέει τα λεφτά σου, συνήθως θέλουν να γίνει γρήγορα αυτό. Ναι.
κάνει μια τσέπη, βρεάστε αυτά, μπορεί να κάνει μια δεύτερη, μια τρίτη, ναι. Θα του μείνει πάντως. Και πόσες τσέπες, 40 ποδαρούσα είναι ο ναυτικός. Και εδώ εσύ τώρα που είσαι έτσι έχεις 5 τσέπες, για πλάκα. Και πόσες έχω 5 τσέπες, 2 τσέπες έχω. 2 και 2 στο πισινό η φόρμα. Στο πισινό δεν έχει φόρμα, αυτή είναι η καλή φόρμα. Δηλαδή οι κακές φόρμες έχουν τσέπες στο πισινό. Ναι, βέβαια, αυτές που είναι του ράφτη. Λέγε ρε κόκκινε τα θέματα, θα τελειώσει λοιπόν, η ώρα. Δεν προλαβαίνω να κάτσω στο γραφείο μου για να δω τι γίνεται με τις τελευταίες ειδήσεις. Ναι. Και πέφτω του θαύματος σε μια ανακοίνωση η οποία πραγματικά ναι. Με εκπλήσει. Σε εκπλήσει γιατί. Ναι, γιατί λέω τι θα γίνει ρε φίλε. Πάρ' το γρήγορα. 6.000 εισιτήρια τώρα πώς θα φύγουν. Ναι, και... Απαγόρευση στην οργανωμένη μετακίνηση των οπαδών του ΠΑΟΚ στην Ξάνθη Βασιλιάδη. Έξυπνο. Λέει σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού, του Υφυπουργού Αθήνων. Τι διαβάζει όλοι. Ρε. Απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των οπαδών. Τι διαβάζει όλοι. Την επικεφαλή δεν θα διαβάζει. Όταν έχουν πάρει 6.000 εισιτήρια. Έξυπνο. Πώς θα τους απαγορεύεις να πάρει. Πώς θα διαφυλάξει την ΠΑΟΚ άμα κάνουν καμιά μπουκ αυτή. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Του ΠΑΟΚ το κόμμα. Είχαμε κάλυψη. Μοσχάρι, 50 χρονών πήγες. Είχανε λόγο. Βρε, εγώ κατάλαβα για άλλο λόγο. ΣΥΡΙΖΕΙ δεν είναι. Παρακάτω. Όχι όλοι. Άσε με καημένε τώρα, όχι όλοι υποκριτάρα. Δηλαδή έχουμε κάλυψη κυβερνητική τώρα. 100%. Σου λέει απαγορεύεται οργανωμένη. Άμα κάνουν καμιά μανούρα δεν ήταν οργανωμένη. Τι μανούρα να κάνουν, ρε. Ναι. Πόσο χωράει το γήπεδο της Ξάνθης. 6.000. 6. 8. Τα 6.000 τα έχουν πάρει οι παοξίδες. Ναι. Τι μπορεί να γίνει. Τούπα θα είναι το γήπεδο. Ναι. Τραβήξει ένα τάκλιν ένα παίκτη του ΠΑΟΚ να είναι μιλημένο ο διαιτητής από τον Ολυμπιακό. Του τραβήξει μια κόκκινη να μπουν οι μαμελούκοι μέσα. Μείον 3. Και μείον 2. Μείον 6 κάτω. Άσε κόκκινε το έργο. Άσε κάτω στην Αθήνα. Εγώ του ξέρω σαν κάλπικες δεκάρες. Η Ξάνθη πρέπει να κάτσει στο 25 λεπτό να χάνει 2-0 για να μην γίνει μανούρα. Και να γίνει μανούρα είναι καλυμμένη τώρα με τον Βασιλιάδη, με τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο ΠΑΟΚ του καθεστώτος και δεν μπορεί να γίνει ζημιά. Κοίταξε τι γίνεται πρώτα. Και κοίταξε τώρα τον κόκκινο, είδε την είδη και τι έκανε. Αντί να πάει το μυαλό του, έκανε. Τι άρε. Τι κόρνα είσαι. Τι από τάτσουν. Αλλιώ ήταν εκεί η εικόνα. Άσε με καημένη τώρα. Ο Βασιλιάδη. Τσακαλώτο, ΠΑΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ. Όπεν εκεί τους κάνουν αβάντα, τι θες να κάνει οργανωμένα, πού είναι τον ανοργάνωτη. Καλύπτεται η εταιρεία του ΠΑΟΚ σε τυχόν μανούρα. Δεν το κατάλαβες τι έγινε. Άρα τελειώσαν τα έργα. Τι τελειώσαν τα έργα, χάσε το ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα στην Ξάνθη τώρα. Μα, θεωρώ αδιανόητο να κάνει. Και θα είχε καλυμμένη και από την Ξάνθη πιστεύω. Ξάνθη στο 25 λεπτό, σωμένη είναι, πρέπει να χάνει 2-0. Μαγιά, να μαρκάρουν στα 12 μέτρα η ΧΑΦ. Γιατί άμα γίνει κανένα σκηνικό, άλλο από την Αττική είναι ο διαιτητής. Μπορεί να του την έχουν στημένη ο διαιτητής, άμα η Ξάνθη παίξει κανονικά. Κοιμάσαι όρθιος. Το καλύτερο έγινε πριν. Μουλάρι. Μπούζο, άκουγες. Μπούζο. Ναι. Ψηλό, γιατί είχα πάρει και το Λεξοτανίλ. Φαντάζομαι να μην το έπαιρνα δηλαδή. Το Ζουέλα, τον άκουσες. Ο Ζουέλας, τι έγινε. Το Ζουέλα, ρε. Τι είναι ο Ζουέλα. Έπαιζε στον ΠΑΟΚ, έπαιζε στην Ξάνθη. Εσύ κάτω μπέτει το Ζουέλα. Εντάξει. Το βγάζει ο Μπούζος. Τι είπε. Για να μιλήσει, γιατί. Και τι είπε. Το, ναι. Το λέει. Ποια είναι η ομάδα τη καρδιά σου στην Ελλάδα. Περιμένει να πει ο Μπούζος στον ΠΑΟΚ και λέει Ξάνθη. Με ποιον θα είσαι λέει την Κυριακή. Λέει με την Ξάνθη. Εντάξει. Κάτω. Ο Ζουέλα προφανώς δεν θέλει να γλύψει το Σαμίδι. Να είναι ο 325ος υπάλληλος της ΠΑΕΠΑΟΚ και έχει μια αξιοπρέπεια. Οι άλλοι γλύφουν. Έλα. Τελείωνε. Άλλα θέματα. Φαντάσου τώρα Γρηγόρη τον Κακάτση να βλέπει όνειρο ότι τον κυνηγάει η ώρα. Με τη Μίνη και τη Δόμνα Κοκκίνου να βλέπει ότι την κυνηγάει η ώρα να τη πάρει τη διάγνωση. Η Δόμνα Κοκκίνου. Τι όνειρο να είδε η γυναίκα. Θα πάει να πάει να κάνει μαγνητική και να τη δώσει τον Ραπτόπουλο οι άλλοι. Και αυτή είναι μια ευελιξία στη βιοιατρική. Δεν έχουν να πούνε. Ναι, ρε, Ραπτόπουλε, πες. Μην αναφέρεις. Γιατί, τι, εγώ αν ήμουνα. Ένα τεχνικό λάθος έγινε. Τάξη. Σήμερα να δεις τι έγινε με το δάσκαλο του Μπόξ. Ψάχνει να βρει τον υπεύθυνο του Αντένα και δεν τον απαντάνε. Κάτσε να δεις τι έγινε τώρα. Του πήρα, γιατί. Πήρα και εγώ τηλέφωνο. Και τσακώθηκα τώρα. Να δεις τι έγινε στο διάλειμμα. Τσακώθηκα. Πάμε τώρα στο δικό μας. Κάτι ήθελες, σε έβλεπα πριν. Κάτι μου έλεγες, έκανε. Έγινε το πρώτο debate μεταξύ των δημάρχων Θεσσαλονίκης στην Αμαρτωλή. Ναι. R3. Ταχιάος, Ζέρβας και Βούγιας. Το θυμάσαι το Βούγια που τον έλεγε ο Γιαννόπουλος. Ο Βούγιας είναι άχρους! Ναι. Είναι άχρους! Ναι. Είναι άχρους. Ναι. Λοιπόν, μόνο ο Ζέρβας έχει ξεκάθαρες θέσεις και λύσεις να προτείνει για τα προβλήματα της πόλης μας. Ο Ζέρβας, που είναι και φίλος μου. Όπου Ζέρβας, δεν κάνει την εκπομπή. Είναι ξεκάθαρα αντίθετος με το περιεχόμενο της συμφωνίας των Πρεσπών και θα το φροντοφωνάξει. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα μέσα στα άλλα είναι τα προϊόντα μας, τα μακεδονικά. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Ας το όνομα. Λοιπόν, τα ελληνικά προϊόντα, αυτά που νομίζαμε ότι είχαμε κατοχυρωμένα εδώ και 40 χρόνια και δεν τα έχουμε. Ναι. Και ο Μακεδονικός Νεάπολης θα γίνει βαρντάρσκοπίο τώρα. Και ο Ανδρώνης θα φωνάζει. Και, αλλά δεν έμεινε ο παδός του Μακεδονικού, πεθάναν όλοι. Μόνο ο Σαλάντος έμεινε. Είπε τι θα κάνει ο Ζέρβας. Θα οργανώσει φορέα
και θα αναλάβει πρωτοβουλίες και δράσεις σε κάθε γωνία του πλανήτη να καταλάβει πως ότι το μακεδονικό είναι και ελληνικό. Είμαστε μαζί του. Ωραίος. Εμένα μου το είπε ξεκάθαρα και στα εγκαίνια του εκλογικού του κέντρου την Τετάρτη που πήγα. Αν η Θεσσαλονίκη αναλάβει να παίξει τον ιστορικό της ρόλο, τότε όλοι θα καταλάβουν ποια είναι η Μακεδονία. Και όχι με το ΣΥΡΙΖΑ και με τις ιστορίες, να πούμε, του Σαββίδη που θα πάει στην Ξάνθη και με τους οργανωμένους να ανανοργάνονται. Πάμε παρακάτω. Δεν ξέρω ποιος αλήτης. Παρακάτω, λέγε. Δεν ξέρω ποιος αλήτης το στέλνει. Αλήτης. Αλήτης. Τι λέει. Ξέρει πολλά. Λέγε. Ραπ κανόνας απαράβατος. Όταν σου δίνουν έγγραφα γιατροί, δημόσιοι υπάλληλοι κλπ. Πάντα ελέγχεις τι γράφουν γιατί οι περισσότεροι πετούν αετό. Ναι. Εξαίρεση. Η Κορίνα του Μπανιώτη που είναι σαΐνη. Α, η Κορίνα του Μπανιώτη είναι σαΐνη. Αυτό ξέρει πολλά. Η Κορίνα δουλεύει 12 χρόνια στον Μπανιώτη. Σαν μόνη υπάλληλο. Φοβερή. Τι σάρε. Είναι μόνη υπάλληλο. Αν δεν πεθάνει ο Μπανιώτη με κάνα ευνίδιο θάνατο, η Κορίνα θα πάρει σύνταξη από εκεί. Νέο παιδί είναι ο Γιάννη ο Μπανιώτη. Από πού είναι νέο παιδί. Πόσο ο άλλο που πέθανε 35 χρόνων από την κακιά, τι ήταν. Τέλο πάντων, κλείνει η παρένθεση. Πανέθεση κανένα. Εγώ σε φυσίατρο πήγα και η γραμματέα έκανε λάθο η γυναίκα. Εντάξει. Να μην κάνει και αυτή ένα λάθος. Αλλά να με δώσει κοκκίνου δόμνα. Έγινε ρεζίλης των σκυλιών. Πάμε στο διάλειμμα. Ρεζίλης. Ρεζίλης των σκυλιών. Λοιπόν, εδώ είμαστε μαζί με τον Κλειδαρά. Ένας είναι ο Κλειδαράς. Στέργιος Πετκανίτσας, αδελφών 101 και Μάρκου Βότσα Αργωνία. Πηγαίνετε εκεί. Αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά ή μομπιλάζετε, τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, δεν ξέρω αν λύνει, αν μπορεί να σας πει τι είναι τα όνειρα τα οποία βλέπει ο καθένας. Σαν τα παλαβά όνειρα που βλέπει ο Φαλακρός. Άκουρε, είδε όνειρο ότι του απαγάγανε τη μήνη. Δεν υπάρχει ρε φίλε αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά. Τι έχετε να πείτε για τη συνάντηση Τσίπρα με επιχειρηματίες Μακεδονίας. Έχεις να πεις τίποτα για τη συνάντηση Τσίπρα με τους επιχειρηματίες. Ναι. Τι. Είδε 40 άτομα και με τα Σκόπια θα κάνουν κάτι αυτοί από ό,τι έμαθα. Κοίτα, τα Σκόπια είναι εδώ δίπλα. Πολλοί επιχειρηματίες πήγαν τις επιχείρησεις τους εκεί. Εντάξει, είδα τους δύο ο Τσίπρας. Το θέμα είναι. Γιατί δεν μειώνει τη φορολογία εδώ, Ανατολή, το πρόβλημα. Γιατί τέτοιες διαταγές θα έχει. Αυτά δεν μ' αρέσουν. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Και ο Μητσοτάκης δεν κάνει. Εδώ. Ναι. Να αρχίσει να κινείται χρήμα εδώ. Ναι, κάτσε, κάτσε. Μπήκαμε στην ανάπτυξη. Ρε σηκώκινε, γλυκέ μου. Ο Τσίπρας και ο οποιοδήποτε πρωθυπουργός είναι εντολοδόγος. Εντάξει. Εκτελούν ό,τι του πει. Κάνει. Είναι γραμματέας, πώς να σου το πω. Τώρα εμείς μαλώνουμε. Ιδεολογικός και σαχλαμάρες, εντάξει. Τώρα αν εμείς, εγώ έχω αξιωμένο στον Τσίπρα ή στο Μητσοτάκη, συμφέρον, είτε δημοσιογραφικό, είτε ξέρω εγώ με κάνα εργολάβος και να πάρω κάνα έργο κτλ. Να ασχοληθώ με την πολιτική. Αν δεν έχω, γιατί να ασχοληθώ, ρε παιδάκι. Ελλαδιστά. Δηλαδή, αν δεν έχω κανένα δικό μου να με. Έχω, ας πούμε, κάποιον που μπορεί να με βοηθήσει. Πώς θα σωθεί η Ελλάδα μετά, ρε. Δεν με νοιάζει η Ελλάδα, ρε. Άμα τον ένοιαζε την Ελλάδα. Αν όλοι σκεφτόμαστε με αυτό το πράγμα. Όλοι σκεφτόμαστε με αυτό τώρα. Θα σκεφτεί ο άλλος τώρα την Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, άμα δεν υπάρχει. Καλημέρα. Άκου να δεις πόσο εμπάθεια έχει αυτός μαζί μου τώρα. Εντάξει, θα το ακούσω. Γιατί είναι αλυταράς. Είσαι. Καλησπέρα, Σαρδάμισον και Καντέμισον. Αυτό είναι έξυπνο που έχει. Εντάξει, παρακάτω. Καλή εκπομπή. Ρατόπουλε, καλά που δεν είδε το κόκκινο στο όνειρό σου, γιατί θα ήταν αργός και βασανιστικός εφιάλτης. Είναι εμπαθής ή δεν είναι τώρα αυτό. Όχι, είναι έξυπνος. Έξυπνο είναι. Έξυπνος είναι. Ναι. Δεν το συζητάω. Λοιπόν, άλλο. Άλλο. Α, να σε ρωτήσω πόσα γράδα είναι το τσίπουρο. Αυτό που ήπιας. Το ρώτησε. Δεν ξέρω, ρε φίλε, πόσα γράδα είναι το τσίπουρο που ήπια. Δεν τα μετράω τώρα τα γράδα. Εντάξει, θόλωσε πάντως το παγάκι που έβαλα μέσα αμέσως. Άρα ήρθα με γλυκάνι σου. Ναι, αυτό θέλω να σε πω. Άρα ήρθα με γλυκάνι. Θόλωσε αμέσως. Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ είπες ότι κάλυψε. Το καλύπτει ο ΣΥΡΙΖΑ τον ΠΑΟΚ με τους οργανωμένους του. Ωραία. Τελείωσε. Πάμε να δούμε τα μάτια. Ο ΠΑΟΚ είναι καλυμμένος γιατί για να πάρεις πρωτάθλημα πρέπει να έχεις ομάδα, διαιτητές, δορυφόρους, δικαστές φίλους, αστυνομία φίλους, να μην έχεις εχθρούς. Και οπωσδήποτε και την πολιτεία η οποία με αυτή την κίνηση ο κύριος Βασιλιάδης καλύπτει τον ΠΑΟΚ. Ψέματα λέω. Όχι. Λοιπόν. Την κίνηση. Για μένα μεταΐζει ο ΠΑΟΚ για ΑΕΚ, Ολυμπιακός και άλλοι. Ό,τι βλέπω. Τελείωσε. Λοιπόν. Την κίνηση της Μάντης ήταν να κάνει τριετές συμβόλαιο στο Σόλτκερ. Διάστηκε. Πώς την είδες. Γιατί? Διάστηκε. Ένα χρόνο καλά και ο Αρχοντίδης πήγε. Τον κάνανε προπονητή στην Εθνική. Εντάξει. Με ένα χρόνο δεν γίνεται δουλειά. Δηλαδή, άμα δεν δουλέψει άλλους 5, 7, 8 χρόνια, έκανε μια καλή πορεία προηγουμένως βέβαια. Ναι. Με την προηγούμενη του ομάδα. Εντάξει, νεαρός είναι.
Νομίζω ότι αν δεν έκανε κρίμα. Νεαρός είναι ο Νάγκελσμαν, 46 είναι ο. Εντάξει, δεν το λες 60 να τον κάνει. Εντάξει, 45 είναι στην καλύτερη του ηλικία. Ακριβώς. Είναι στην καλύτερη νεαρό δεν το λες. Εγώ σε ρωτάω, αν δεν έκανε τον γκολ εκείνο στον τελικό, θα τον κάνανε οι προπονητοί 3 χρόνια συμβόλαιο. Επηρεάστηκαν από αυτό να πούμε. Τότε με την Bayern. Ναι. Δεν νομίζω. Επηρεάστηκαν. Όχι. Όχι. Εγώ πιστεύω ότι περισσότερο επηρέασε το γεγονός ότι. Ναι, είναι λίγο Γκαρσία αυτός εκεί, αλλά τουλάχιστον αυτός πήρε τσάμπιον. Δεν έβγαινε τέταρτος. Όχι, κύριε. Ναι. Εκεί. Δουλεύουν, βλέπεις και στην. Βιάστηκαν, λέω. Σε όλη... βιάστηκαν. Θα φάνει. Εντάξει. Λοιπόν. Χειρότερα από το Μουρίνιο δεν θα πάει. Πολύ πιο επικοινωνιακό. Κάτι για την Μπάγκερ δεν συζητήθηκε για το Μουρίνιο. Όποια να πάει ο Μουρίνιο είναι σαν να πάω 70 χρόνια και να κάνω καινούργια καριέρα. Είμαι προς, λοιπόν. Προς τη Δύση. Μόνο χειρότερα μπορώ να πάω. Λοιπόν, έχουμε παιχνίδια το Σαββατοκύριακο. Μπράβο. Τα προγνωστικά σου τα έχεις δώσει σε μένα. Εντάξει, ωραία. Ναι. Να τα δώσεις και στον κόσμο σου. Εδώ το τι. Λοιπόν, Λεβαδιακός, Πας Γιάννενα. Θέλω να κερδίσω Λεβαδιακός. Θέλεις. Ναι. Γιατί. Γιατί δεν δε γουστάρω τα Γιάννενα. Γιατί δεν γουστάρω. Δεν τους γουστάρω. Είχα πάει σε ένα μάτς Γιάννενα. Λέει, Άρης, και τι γουστάρεις το 78 που μας φώναζαν Βούλγαρους αυτοί εκεί. Βούλγαροι, Βούλγαροι. Το κόψανε. Το κόψανε. Δεν τους γουστάρω. Και φιλίες πολλές δεξιά. Και κάποτε ρε φίλε. Παραρτηματάκι του Ολυμπιακού, παραρτηματάκι του ΠΑΟ. Και κάποτε ρε φίλε. Δεν είναι Λάρισα ρε. Περίμενε. Η Λάρισα, ούτε παραρτηματάκι του Παναθηναϊκού να νόφι. Η Λάρισα είναι η πιο νανάτη επαρχιακή ομάδα. Ούτε όφι, ούτε δράμες, ούτε καβάλες, ούτε κομωτινές, τίποτα. Η Λάρισα. Εντάξει, τα Γιάννενα τώρα, ούτε και ο Λεβαδιακός. Και ο Λεβαδιακός τσατσάκι είναι, αλλά επειδή τα Γιάννενα να πούμε. Ξέρω εγώ, μας βρίζανε Βουλγάρους, δεν το γουστάρω. Ο Λεβαδιακός που ήταν χάλια με τον Όφη. Τι ήταν, έκανε 2-0. Έπρεπε να φάει κι άλλα. Εντάξει, ο Λεβαδιακός με τον Μουτσούνα, να πούμε τον Καραγεωργίου, καλά πάει. Πώς. Εντάξει, καλύτερα πάει από τους άλλους. Ένα σκορ δώσε μου. 1-0. 1-0. Λέω εγώ. Κοντά είμαστε. Άλλο. Λοιπόν, όχι στο 1-0. Ναι. Στο το μικρό σκορ. Η παράδοση λέει no good. Ρε τελείωνε. Λοιπόν, Λαμία Πανιόνιος. Αν δεν το κάνουν χι, είναι ανόητη. Διπλό το δώσεις τώρα. Ναι, αν δεν το κάνω χείρα νόητο. Εγώ λέω το πάρω Πανιόνιος. 0-1. Αυτό γιατί για. Τουρίστας είναι η Λαμία. Το χ πληρώνει πάρα πολύ. Τουρίστας είναι η Λαμία. Διπλό. Λοιπόν. Λάρισα, Αστέρας Τρίπολης. Και αυτό πρέπει να το κάνουν χ. Άλλο αυτό. Αυτό συμφωνούμε. Άλλο. Η Λάρισα όμως στην Αδαρίτη είναι καλή. Γενικά, ξέρεις. Γιατί να το ρισκάρει. Δεν να πάει και ο Παράσιος με τον Νικήτα Τσακύρογλου εκεί πέρα να το φτιάξουν. Τρομερός προπονητής ο Πολύ καλός. Δηλαδή μου αρέσει που εκτός κατεβάζει την ομάδα. Καλός βοηθός. Εκτός κατεβάζει την ομάδα κρατήσει το 0 και εντός δημιουργικά είναι καταπληκτικό. Πάμε ρε άλλο μάτς. Άρης Όφη. 4-0. 4-0. Ποιος Όφη. Ποιος Όφη. Ε? Και διαφωνώ με τον προπονητή του Άρη που το άγχος του και πώς θα ανοίξω την άμυνα της Φιχτή και ποια άμυνα. Αυτή ο. Και ξέρουμε και, ξέρουμε και οι δύο. Και οι δύο είναι φελοί προπονητές. Ότι οι προπονητές λένε βρείτε μέσα όσα βάλουν και όσα βάλουν. Δώσε του λίγο χώρο. Να νομίζει ότι έχει κατοχή εκεί πέρα στο χώρο του κέντρου με κάτι χαφάκι από όχι. Άκ, και φύγε. Φύγε. Δεν παίζει δυστυχώς όπως το λένε. Ο Λαρσόν δεν παίζει. Είναι κακή η απουσία αυτή. Ναι. Ας βάλει το Φετβαζίδι μέσα, στο πω εγώ. Το Φετβαζίδι, τον Τεγκινί και τον Γκαρσία μαζί με τον άλλο τον Φόρ. Δεν πειράζει που είναι αργός. Κάνει ιδιαίτερα εδώ. Περίμενε. Με τρεις γρήγορους. Δώσε λίγο τυράκι σε αυτούς τους φελούς τους δύο που μάθαν την μπάλα να πούμε ότι είναι PlayStation. Και φύγε στην αντεπίθεση και άλλαξε τα πετρέλαια. Εγώ έτσι θα δεν θα δυσαρεστηθεί ο κόσμος, θα βλέπει την ομάδα. Ποιο κόσμο θα δυσαρεστηθεί τώρα. Δώσ' του λίγο τυράκι, δεν σου πάω να κάτσει εκεί άμυνα και πες με εντολή εσείς οι τρεις. Να νομίζει, νομίζει ναι. Δηλαδή ο Ίσης και ο Βέρα ναι. Ότι έχει θα κάνουν ποδόσφαιρο πρωτοβουλία. Και οι δύο σερσερίδες είναι αυτοί. Μάλιστα. Ο άλλος είναι γάτα να πούμε. Ας μην μπει ο Άρης κατακτητικά πρέπει να ΑΕΚ Πανετολικός. ΑΕΚ Πανετολικός. Ο Πανετολικός είναι σε πώς θέλει διακοπές. Άσος και over. Τι διακοπές. Κέρδισε 5-0 τον Πανιόνιο. Βρε δεν παρακέρδισε. Έχασε. Εντάξει. Από τον Πάοκ μετά. Τελείω έπιασε το ταβάνι, βγήκε από το ταβάνι. Απάνω πήγε στα σύννεφα, τελείωσε. Πάλος. Λοιπόν. Ναι. Ξάνθη Πάοκ. 0-2 στο 20 λεπτό. Over 1,5 στο ημίχρονο. Τελικό. Το αποτέλεσμα. Τελικό 0-3. 0-3. Κοντά είμαστε. Παρακάτω. Λοιπόν, Ολυμπιακός Ατρόμητος. Ο άσο και over με δυσκολία. Πώς θα γίνει over, ρε φίλε αυτό. 2-1 θα γίνει. Γκολ θέλει. 2-3 γκολ θέλει. Τι γουστάρει θα πούμε. Ό,τι θε. Λέγει. Όταν ξέρει πως παίζει ο προπονητής του Ατρομήτου. Ρε θες να σου δώσω, δεν θέλω εγώ άλλο να μου πεις ο προπονητής του Ατρομήτου. Και Απόλλωνος Πίνης Παναθηναϊκός. Ήρθε η ώρα να κερδίσει ο Βελέτσας. Over 3,5 διπλό. Ας κερδίσει και ο Κακολίκο. Και ο Βελέτσας έχει πριστεί από το φαΐ και είναι σαν γουρούνι να πούμε από το φαΐ. Ο Βελέτσας. Τον έχει το Βελέτσα. Όταν έπαιζε μπάλα. Χαρά ήταν. Ο Βελέτσας σήμερα. Όμως, αλλά πολύ γρήγορα. Σήμερα αν έπαιζε ο Βελέτσας μπάλα θα έπαιρνε και λεφτά να έχει υπόψη σου. Τότε δεν πήρε. Τι πήρε ο Βελέτζας.
Ξέρεις ότι όσοι είναι χοντροί κάνουν κακή διατροφή. Κάτι γύρους, κάτι αυτά. Είναι Αμερικάνοι. Το πρόχειρο φαγητό παχαίνει κιόλα. Να το ξέρεις αυτό. Αν φας ψαράκια και αυτά και είσαι σωστός, είσαι και σπαθόλουρο. Εσύ είσαι χοντρόλουρο. Είναι χοντρόλουρη. Εσύ τι είσαι. Εγώ είμαι φαλακρόλουρο. Χθες δούλεψα τα 17 ώρες. Τι έκανες 17 ώρες, γιατί δουλειά από δουλειά έχει διαφορά. Ναι. Ήταν ό,τι πιο κουραστικό που κάνει ζωή μέχρι που άκουσα το κόκκινο να εξηγεί την ιστορία με τον μπάρμαν. Ότι δηλαδή το ποτό πρέπει να το πίνεις ελαφρύ. Μάλιστα. Και κουράστηκες. Εσύ ρε κόκκινο για το στομάχι σου μπορεί να θες να πίνεις 20 ποτά ελαφριά. Ο άλλος μπορεί να θέλει να πιει δυο βαριά ποτά. Δεν ξέρεις ο καθένας να πούμε γαστρονομικός. Είπα τι μου έμαθε ένας άνθρωπος. Ναι. Και που πέθανε 35 χρονών. Δηλαδή τι παράδειγμα. Όχι από αλκοόλ. Από τι, έπινε αυτός. Όχι. Τι έπινε, καρνέισον, μπάρμαν. Έχει δει κανένα μπάρμαν να πίνει καρνέισον. Λίγο έπινε. Έχει δει κανένα μπάρμαν να πίνει λίγο. Γιατί εγώ δεν έχω δει κανένα τέτοιο μπάρμαν. Εγώ δεν έχω δει τέτοιο μπάρμαν. Έχω δει πολλού. Δεν έχω δει, έχει δει ποιο ξέρει. Δηλαδή, τι νομίζω ότι ο μπάρμαν θα είναι σουρωμένο στο σερβίρι. Όχι, θα είναι υφάλιο. Σε έχω δει και εσένα να σερβίρει. Εγώ. Μπάρμαν δεν ήμουν από ήσουν, πώ το λένε, disjockey. DJ, πώ το λένε αυτά. Του καλού. Μετά χάλασε το όνομά σου, ασχολήθηκε με τα ραδιόφωνα, έφυγε από την πιάσα, τελείωσε το. Λέγε, τι ξύνει το μουσί, ψήρες έχεις, τι έπαθες, τι διαβάζεις τώρα το μήνυμα κανένα τέταρτο, το καταλάβει. Ό,τι θέλω. Εντάξει, χάθηκες. Έλα. Χωρίς ναι, όφι, χωρίς νέιρα, κοροβέση, μπεγιάδο. Ναι. Τραυματίες είναι. Ναι, αυτό θέλω. Πώς θα ανοίξει το παιχνίδι, λέει ο φίλος σου. Τι, πώς θα ανοίξει το παιχνίδι, ναι. Αφού όσα φάνηκε όσα έρθουν, δεν είναι όφι. Θα έρθει στο Καριλά, παίξει ανοιχτά. Το αλλάξει τα πετρέλαιο, Άρης. Κωστάκη, ναι. Έλεγες ότι θα χάσει ο Ηρακλής, όχι ότι θα φέρει εκεί. Τι θα χάσει? Ότι θα χάσει ο Ηρακλής. Πότε? Ένας παοξής, ο οποίος δεν γουστάρει, θέλει να πέσει ο Ηρακλής. Και καλά κάνει. Αφού κομπλεξικός. Τι έχει να πει ο Κώστας για το 4-4-2 του μεγάλου Σερ Άλεξ που του έδωσε 13 πρωταθλήματα. Έχεις δει κάτι παρόμοιο τελευταία 25 χρόνια? Κοίτα, αυτό το 4-4-2 δεν ήταν τα ανοιχτά. Τα 4-4-2 σεβόταν πολύ την άμυνα ο Σερ Άλεξ. Είχε 4 παίκτες στην άμυνα στα 5 μέτρα η τετράδα του, αν θυμάσαι ο Σερ Άλεξ. Τα εξτρέμ γινότανε back ο Σερ Άλεξ και έβγαινε με κάτι πασούλες μεγάλες στο χώρο και τους διέλυε με 4 γρήγορους ο Σερ Άλεξ. Δεν ήταν κορόιδο ο Σερ Άλεξ. Ο Σερ Άλεξ προέδωσε και την άμυνά του. Κανένας προπονητής στον κόσμο δεν έχει προοδεύσει αν δεν φυλάει την άμυνά του. Πρώτα απ' όλα. Τι να έχω να πω για τον Σερ Άλεξ. Αν πεθάνει ο Σερ Άλεξ πρέπει όλοι οι προπονητές να πάνε στην κηδεία και να κλαίνε. Τι να πει για τον Σερ Άλεξ άνθρωπος, δηλαδή στην μπάλα επάνω, τι να πει. Μπορεί να πούμε κουβέντα για τον Σερ Άλεξ. Έχεις να πεις κάτι κακό για τον Σερ Άλεξ. Πώς μπορώ να πω για κάποιον ο οποίος έκανε την Manchester κορυφαία ομάδα του νησιού. Και με μπάλα και με θέαμα κιόλας. Όταν έχει κάνει αυτό το επικό παιχνίδι με την απίστευτη ανατροπή, δεν την ξαναδούμε, με την Bayern. Καλά, αυτό είναι εντάξει, έτυχε. Ρε φίλε, αυτά μένουν. Έτυχε αυτό τώρα, μην με λέγεται συνολική εικόνα. Αυτά μένουν όμως. Άλλο θέμα. Τίποτα, για μπάσκετ θα να μιλήσουμε. Εσύ. Και ο Παναθηναϊκός, θες, αλλά... Καλά, μα θες μίλα, να πάρω πιο καφέ εγώ έξω. Επειδή αυτό θα κάνεις, γι' αυτό θα μιλάω. Θες να μιλήσεις για μπάσκετ. Ήθελα λίγο. Μεσημεριάτικα τότε θες να φύγουν από τα αυτά, να πάνε στο Ζουρέτιο, να βγουν την Καρκούρη. Να... Έπρεπε να το βλέπει ο Όσιμ το παιχνίδι για να άβριζε την μπάλα της Πυριάρας. Δεν τους λυπάμαι εγώ, φίλε. Δηλαδή, ο Βορειολαδίτης είναι και βλάκας. Οπαδικά. Μισεί τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ στην μπάλα και στο μπάσκετ είναι Παναθηναϊκός. Γιατί είσαι Παναθηναϊκός, γιατί πάει στην Ευρώπη. Άμα παίξει πάω Παναθηναϊκός στο μπάσκετ και πλησιάσει ο Πάκ ή ο Άρης. Στον τελικό επροχθές πότε ήτανε. Και πλησιάσει. Τι κάνουν οι διαιτητές, σου κάνουν έρωτα. Να πάει να πνιγεί ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ που μου θέλετε φιλίες και δημόσιες σχέσεις. Νεοπαδί. Ανθυποκανίβαλοι. Άλλο λέγε. Ο Βασιλιάδης, αφού μας βγήκε η ψυχή να περάσει τροπολογία, δεν δίνει εισιτήρια για λόγους ασφαλείας. Ενώ στην Ξάνθη επιτρέπει να κατακλείσει το γήπεδο. Γιατί τα λέτε, κύριε Κόκκινε. Τι να πει, πριν από λίγο τα είπε. Πάλι. Λέμε ότι ένα κλειδιά είναι αυτό. Είπε κανένα παόξι, εμεί θέλουμε μόνοι μα. Και τους διαιτητές θέλουνε και τα εκτός έδρας θέλουνε και να πηγαίνουν και να τα σπάνε και να μην γράφει ο διαιτητής θέλουνε. Η Ηρακλής λέει μάνι μας! Μόνοι σας! Μόνοι σας! Οι άλλοι πάνε, οργανωμένη εκδρομή, απαγορεύεται η οργανωμένη εκδρομή. Ποιο ΣΥΡΙΖΑ πεθαίνει, θα πούμε. Ποιο ΣΥΡΙΖΑ πεθαίνει. Πόσο ΠΑΟΚ, πόσο ΣΥΡΙΖΑ να είναι ο ΠΑΟΚ αυτός. Είναι το ανέκδοτο της χρονιάς. Και τι κλαίει ο Ηρακλήδες, δεν κατάλαβα. Δεν υπάρχει. Πολλοί πρέπει να κλαίνε. Κλαίω Ηρακλειδές. Εμείς θέλουμε μόνοι μας. Δεν θέλουμε να είμαστε ουρά του Ολυμπιακού. Καλά. Πολλοί οπαδοί πρέπει να κλαίνουν. Δεν θέλουμε τα κόμματα. Πολλοί οπαδοί πρέπει να κλαίνουν. Πάνε δημοσιογράφοι τους χτυπάνε. Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
Πολλοί οπαδοί πρέπει να κλαίνουν για άλλους. Καθίστε λόγους. Λοιπόν μόνοι σας. Πάτε αυτό τον σωσία του Κοσμόπουλου χωρίς μουσί να πούμε, που δεν έχει μαντήλι να κλάψει, και τον άλλο τον παράγοντα που ήθελε να γίνει παράγοντας για να υπάρξει ο γιος του μπάλα, και σωθείτε με αυτούς. Μα ζαλίζετε. Πολλοί οπαδοί πρέπει να κλαίνουν. Για ποιοι, γιατί. Για ποιοι. Για ποι. Το γιατί το έκανε για ποιοι. Ναι, γιατί ρε παιδί, γιατί. Γιατί η επικείμενη κατάκτηση του πρωταθλήματος στον ΠΑΟΚ, ναι, θα δημιουργήσει κύμα νέων οπαδών. Τα μικρά παιδιά. Τι θα γίνουν. Παοξάκια. Εδώ γινόταν παοξάκια χωρίς να πάρει πρωτάθλημα. Δεν γίνουν παοξάκια τώρα που θα το πάρει. Όχι, γενικά μιλάω. Γενικά δεν λέω για Θεσσαλονίκη. Επηρεάζει πάρα πολύ. Και σαν τις ενοχλεί. Μαγκιά. Τους οπαδούς, λέω, όλων των ομάδων. Ναι, μη φωνάζεις, ναι. Θα πρέπει να τους ενοχλεί. Γιατί. Αυτό. Ναι. Το ότι η κατάκτηση πρωταθλήματος από τον ΠΑΟΚ, ναι, θα δημιουργήσει τάσεις νέων οπαδών. Εντάξει. Καλύτερα. Τα οποία θα. Το καλύτερα. Για γίνουν όλοι οι Ολυμπιακοί, ας γίνουν και στην Αθήνα παοξίδες. Γιατί. Ας γίνουν και στη Λέρο παοξίδες. Ας γίνουν και στη Σύφνο παοξίδες. Γιατί. Τα παιδάκια. Ναι, αυτό θα κλέψει πόσο επηρεάζει. Δεν θα είναι ο πυρήνας δηλαδή. Βλέπεις κεντρικής Μακεδονίας και τα λοιπά. Βλέπεις πόσο επηρεάζει ένας τίτλος. Φυσικά επηρεάζει ένας τίτλος. Πάρα πολύ. Έτσι. Και όχι το κύπελο. Το πρωτάθλημα. Έτσι. Εγώ θυμάμαι. Τι. Όταν η Λάρισα πήρε το πρωτάθλημα, Θεσσαλονίκη που λέγανε με Λάρισα. Ναι. Και έλεγες, δεν έμειναν όμως Λάρισα. Δεν έμειναν, ναι, αλήθεια. Ναι. Αλήθεια. Ενώ οι άλλοι θα μείνουν ΠΑΟΚ. Κατάλαβες, θα γίνει. Αυτή είναι η δηλαδή, βλέπεις και συνέχεια. Βέβαια. Και οι άλλοι γίναν Άρη στο μπάσκετ και μετά όταν έφυγε ο Γκάλης και ο Γελάκης γίναν και τις κανονικές ομάδες. Όχι, όχι. Τι όχι, όχι. Γι' αυτό με τον Άρη. Υπήρχαν... Μαρινέλα ήταν Άρη δηλαδή. Υπήρχαν, δεν ξέρω. Κάτσε, η Μοσχολιού. Δεν ξέρω. Καινούργιο πράγμα, ένα άλλο πράγμα. Αν δεν ήταν ο Δωμάσος, ούτε στα πανηγύρια δεν θα τραγουδούσε. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι. Άντε κάτσε να ακούσεις. Την είχε εκεί, την πήγε στο Ζαμπέτα, άντε να τη βάλει δίπλα. Τελείωνε ρε κόκκινη. Και κράζανε μετά το. Η Μοσχολιού ήταν Άρης να πούμε. Και κράζανε. Η Μαρινέλα ήταν Άρης να πούμε. Πάμε παρακάτω. Και κράζανε μετά το Δωμάζο. Άσε τι κάναμε τώρα. Άλλο λέμε τώρα ρε σαχλαμάρα. Άλλο λέμε τώρα. Το Δωμάζο και τον Μπρέκα. Α, το Μπρέκα με το Δωμάζο. Άλλο λέμε τώρα. Άλλο λέμε τώρα. Α, παΐσι, αγιορίτη. Ό,τι σε συμφέρει. Άλλο λέμε τώρα. Κακό να η μόδα ήταν. Η μόδα ήταν. Για όλη ήταν εθνική ομάδα εδώ. Οι βλαχοπαοξίδες. Πάει η εθνική, δεν τη θέλω στην Τούμπα. Όσο ήταν ο Ζαγοράκης ο Ακιτζής εκεί. Σαν τους χαζοχαρούμενους. Πέρα πρωτάθλημα με αρχικό τον Τέο. Καλά που ήρθε ο Άγιος άνθρωπος. Αυτός πήρε και ειρηνιστικό και τα λέει αυτά. Ναι, μισό. Φαντάζομαι να το παίρνει ολόκληρο. Ναι, δεν με πιάνουν εμένα αυτά τα. Δεν με πιάνουν. Τι δεν σε πιάνουν. Μόδα δεν ήταν η εθνική. Τι δεν σε πιάνουν. Τα ηρεμιστικά δεν με πιάνουν. Τι να με πιάσει εμένα. Το τσίπουρο σε πιάνει. Το τσίπουρο με πιάσει. Τα έβλεπε, τα όνειρα κούλια. Έβλεπα τον κακάσιο ότι μου έκλειψε το σκύλο. Και το πρωί τι πήγα να δω. Πού το βιβλιάριο υγεία του σκύλου. Λέω αυτό θα ήθελε να πάρει ο άτιμο. Να το πάρει με τον κακάσιο. Διαθέτει. Ναι. Και ο σκύλο σου βιβλιάριο υγεία δεν μπορούσε να το φανταστεί. Γιατί είχε ποτέ ζώο στο σπίτι σου. Όχι. Η γυναίκα σου έχει εσένα. Έχει, ναι. Έχει βιβλιάριο υγείας. Στο ΆΜΚΑ δεν είσαι. Εσύ που σε ζώο, γιατί σε έχουν στο ΆΜΚΑ. Ο σκύλος μου έχει καλύτερη ψυχή από σένα. Τι νομίζεις. Τι με κοιτάς, ρε. Πρεδίποδο βόδι. Τι με κοιτάς. Τι με κοιτάς. Του φάνηκε παράξενο που έχω βιβλιάριο για το σκύλο. Δεν είχες ποτέ σκύλο. Και είσαι και φιλόζωος. Τα έχεις κανένα σκύλο, δεν έβρισκα μια γκόμενα εκεί. Τι ωραία το σκυλάκι, πιάνεις κουβέντα εκεί. Εσύ τουλάχιστον πρέπει να έχει εμπειρία από αυτό. Έχω. Καλύτερη παγίδα είναι. Βέβαια. Αχ, τι ωραίο το σκυλάκι σας. Τι μάρκα είναι. Να το χαϊδέψω λίγο. Χαϊδέψτε το, χαϊδέψτε το. Το κατεβάζει προς τα κάτω. Ο Κωστάκης. Χαϊδέψτε το, χαϊδέψτε. Έτσι, δεν κάνεις και εσύ. Όχι, δεν έχω σκυλάκια εγώ να τα κάνω βόλτα. Έχουν άλλες σκυλάκια. Κυρία μου, τι ωραία τα σκυλάκια. Κούτσου, 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 κούτσου. Έλα να πας στα θέματα, σοβαρέψω λίγο. Σαχλαμάρα. Πάμε σε μπαλά, σαχλαμά. Τι είπε ο Φαλακρός δίπλα σου, ο Άρης θα αλλάξει τα πετρέλαια στον Όφι. Ναι. Γιατί ρε Ραπλέη, καλά ήταν τόσο καιρό που έβαζες κόντρα στον Άρη, μην το χαλάς. Δεν γουστάρω τους κριτικούς, ρε, γι' αυτό. Καλά ήταν τόσο καιρό που έβγαζες κόλλη. Δεν τους πάω μία. Ανθρώπους, κοινωνικές ομάδες που αυτοδιαφημίζονται για πάρα πολύ καλή. Όπως εμείς οι Μακεδόνες που είμαστε φιλόξενοι. Όπως οι κριτικοί, οι Λεβέντες. Θα έρθουν οι οπαδοί του Όφη να τους υποδεχθούν στο Βικελίδης. Ποιος θα έρθουν, οι κριτικοί. Ναι. Οι κριτικοί, άμα μπουν στο καράβι και φύγουν από την Κρήτη, ναι, ξέρεις πώς γίνονται. Το Δελασάλ με το Ανατόλιο, άμα παίξουν, καλέ με χτύπησες, δεν έχει τέτοια. Άσε. Μες στην Κρήτη παλικάρια, έξω από την Κρήτη κότες.
Στο λέω ο Ραπτόπουλος αυτό. Υπεύθυνα. Η κριτική. Τι κριτική, ζητήκαμε. Όταν έγινε το συλλαλητήριο για τη Μακεδονία, ναι. Οι πρώτοι που ανέβηκαν ήταν κριτική. Και να βγουν φωτογραφία μετά άλογα. Να δείξουν ότι είχαν. Α, τερε κόκκινα που είχαν κριτική. Του καλέσαμε εμεί. Α, η κριτική ήταν και. Μα και έκανα πόλεμο εδώ πέρα. Όταν κάνει συλλαλητήριο, δεν καλεί. Βράσε το συλλαλητήριο τώρα. Καλεί τον κόσμο. Ακούδω κόκκινε. Δεν στέλνει συγκεκριμένο κόμμα. Ψ. Έκανα παρέλαση με τα άλογα. Μη. Καλέσαμε εμείς τους κριτικούς. Μετάλογα. Και να σου πω και το άλλο. Η μόδα στη φτώχεια είναι ο εθνικισμός. Το καταλαβαίνεις. Εθνικισμός από τη μία και παντρεύεσαι στις Σκοπιανές από την άλλη. Να πάρεις από το Κυλκής γυναίκα. Δες τον Μπες. Πώς ανεβασμένος είναι. Για δες. Ωραία μιλάει. Για δες. Ας κάνει και ο Ηρακλής ομάδα δυνατή για να γεννήσει Ηρακλάκια. Μπες. Καλά λέει. Λοιπόν, όχι. Καλά λέει. Πώς τώρα όταν είσαι καβάλα στάλα. Αλλά οι Ηρακλειδείς δεν γίνανε και με το Χατζηπαναγί, να ξέρεις. Όλη η Ελλάδα έβλεπε Χατζηπαναγί, δεν έβλεπε Ηρακλή. Το μεγαλύτερο επικοινωνιακό λάθος που έχετε κάνει στον Ηρακλή είναι ότι κάνετε το Χατζηπαναγί πιο μεγάλο από την ομάδα. Και όταν ο Χατζηπαναγί τα κακάρωσε στα 30. Ποιος ήταν γραφείο τύπου τότε. Ποιος ήταν γραφείο τύπου, κανένας. Και τι ήθελε γραφείο τύπου. Δεν σε πήρε και ο Θεοδωρής να σε ταΐζει καμιά μπριζόλα, γι' αυτό. Ήθελε γραφείο τύπου. Εσείς το κάνατε. Τα πάμε πάντα, να δούμε Χατζηπαναγί, λέγα στην Αθήνα. Τα πάντα είναι marketing. Ναι. Ό,τι πουλάς, ναι. Αυτό εισπράττεις. Και τώρα ποιος έχει γραφείο τύπου στον Ηρακλή, ποιος έχει το marketing. Εδώ δεν έχει διοίκηση. Ναι. Δεν έχουν θεσμικούς. Σε πήρασε ο Θεοδωρίδης που δεν είχε marketing. Δεν έχουν θεσμικούς. Ποτέ στον Ηρακλή εγώ δεν ανακατευθήκα. Ούτε θα ανακατευθώ ποτέ. Μπράβο. Ποτέ. Μ' αρέσει. Ο Σερ όταν άνοιγαν τα εξτρέμ. Τα, ο Σερ ναι. Για τον Άλεξ Φέριξον. Τα εξτρέμ μπακ τα έκανε και φεύγαν από εκεί από πίσω. Τα μπακ του έκαναν ζώνη άμυνα μπροστά από τα στόπερ. Έτσι. Τα τελευταία του 10 χρόνια με Ρονάλντο είχε 13 μάτς που τα πήρε 1-0. Έτσι. Ναι, αλλά θα σου, από πω για, θα σου πω και κάτι για το Σερ. Για να λέμε τα πράγματα. Η Μάντσεστερ είχε το εξής στατιστικό. Όταν κέρδιζε, κέρδιζε από ημίχρονο. Και όταν δυσκολεύονταν να κερδίσει. Ποτέ δεν είχε κάτω από 5-6 λεπτά καθυστερήσεων στο θέατρο. Θέλω να μου πεις πόσα γκολ έτρωγε το χρόνο η Μάντσεστερ για να το τελειώνουμε το θέμα εκείνη την εποχή. Θα πρέπει να τρέξω. Θα πρέπει να δεις. Κάτω από 0-70. Είχε λιγότερο από ένα γκολ στο παιχνίδι. Αλήθεια. Α, μπράβο. Είχε λιγότερο από ένα γκολ στο παιχνίδι. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι. Δεν λέει τίποτα άλλο. Ωραία. Λοιπόν, γρήγορα. Δεν διαβάζεται αυτό. Γιατί δεν διαβάζεται. Γιατί μιλάει για στισήματα. Τι στισήματα. Μάτς. Ναι. Α, εντάξει. Καλά που υπάρχετε, λέει, τι παρέα δεν αισθάνομαι μόνο, λέει, συνεχίστε. Α, δηλαδή εσύ η μοναξιά σου εξαρτάται από εμάς. Από το ραδιόφωνο. Ναι. Ναι. Σε συντροφιά δηλαδή εσύ κόκκινη. Χοντρή συντροφιά. Ρε θα, ο γιος σου. Ο γιος σου. Στέλνει μήνυμα για την ανακοίνωση Βασιλιάδη. Το πρώτο πράγμα, ρε θα, τώρα άνοιξε το ραδιόφωνο. Το πρώτο πράγμα που συζητήσαμε ήταν για την ανακοίνωση. Από το ΠΑΟΚ ΠΑΣΟΚ ΕΛΕΚΤΡΟΣΟΚ πήγαμε στο ΠΑΟΚ ΣΥΡΙΖΑ όλα ξύριστα. Έλα, τι είναι η αυτόνομη μια χαρά λέει για τους άλλους οπαδούς που κράζουν, αλλά δεν λέει για όλους τους δέσμους που κλείσανε. Δεν λέει για το κουμάντο που κάναμε μέσα στην ομάδα. Είμαι 15 σε καμιά δεκαριά χρόνια μπορεί να έχουν αλλάξει τα πράγματα. Εγώ είμαι Ηρακλής και αυτόνομη. Μάλιστα. Εντάξει, δεν είσαι υποχρεωμένος να είσαι ένας σύνδεσμος. Ποιος το είπε αυτό το πράγμα, δηλαδή, ότι πρέπει όποιος είναι κάτι. Και ειδικά του συνδεσμοί τη δεν κατάλαβα ποτέ. Εγώ είμαι, λέει, θύρα 4, εγώ είμαι σούπερ 3. Εγώ είμαι. Πάω και εσύ, Ηρακλής είσαι και Άρης είσαι. Ανήκεις σε κάποιο σύνδεσμο. Καλά κάνει. Και δεν λέγονται σύνδεσμοι, λέσχες λέγονται. Να ξέρετε και κάτι. Έχουν καταργηθεί οι σύνδεσμοι, δια νόμου. Λέσχες. Οι οποίες παίρνουν και άδεια. Το καταλάβατε. Τέλος το μάθημα, διάλειμμα. Αγριεμένος μπήκες, πολύ αγριεμένος. Στον κόσμο να δω πώς θα μπει. Το 2310 και τα 390 είναι δικά σας. 955 και όταν το μήνυμα στο 54340. Οι γραμμές είναι ελεύθερες. Να πω ότι μαζί μας είναι η αδερφή Κωνσταντινίδη. Αφού αν θέλετε να κάνετε οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας, κρατάτε μόνο την άδεια κυκλοφορία στο χέρι και για τα υπόλοιπα φροντίζουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Γρήγορα, αξιόπιστα και φυσικά στην καλύτερη τιμή της αγοράς με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Μην ξεχνάτε ότι τη Δευτέρα ξεκινάει ο μεγάλος διαγωνισμός του Μετρόπολης 95,5. Δεν περιμένετε όμως μέχρι τη Δευτέρα. Μπαίνετε στο metrosport.gr και έχετε την ευκαιρία να είστε ένας από τους δύο σούπερ νικητές που θα κερδίσετε το σούπερ μάρκετ για έναν ολόκληρο χρόνο. Καλά ακούσατε. Από Δευτέρα, από τις 9 και 20 μέχρι τις 8 και 20,
θα ανακοινώνεται ένα όνομα από αυτούς οι οποίοι θα έχουν δηλώσει τη σχετική φόρμα, θα έχουν δώσει τα στοιχεία τους, θα έχουν 30 λεπτά να επικοινωνήσουν με τον Μετρόπολη σε 95,5, θα βγαίνουν στον αέρα και θα κλειδώνουν τη συμμετοχή τους για να είναι αυτοί οι νικητές οι οποίοι θα κερδίζουν το σούπερ μάρκετ της χρονιάς. Καλό! Σούπερ μάρκετ, βέβαια. Λοιπόν, να πω ότι είναι μια προσφορά από τα σούπερ μάρκετ όλα, ακόμα πιο φθηνά, με 4 καταστήματα. Ιατρού Γουγούση 59 Σταυρούπολη, Αλεξάνδρου Σταύρου 20 στη Χαριλάου, Αναξιμένους και Δωρηλαίου 26 στην Κάρο Τούμπα και Εθνικής Αντιτσάσου 16 στην Καλαμαριά. Πάμε στον κόσμο, λίγοι είναι αυτοί που περιμένουν, πάμε σε αυτούς λίγους. Παρασκευή τώρα, εντάξει. Ναι. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Μοριδόμουνα πάλι με τον Κλική και με την Κρήτη, τα έχεις. Τι είπε λέει. Μοριδόμουνα λέω πάλι με τον Κλική και με την Κρήτη, τα έχεις. Δόμουνα κοκκίνου. Καλό, ε. Τι λέει. Εντάξει. Καλά, όλα καλά, εσείς. Ιστορίες, εντάξει. Τα ακούω εδώ πέρα. Δεν μου λες. Άκουσα σήμερα, από το πρωί ακούω το ραδιόφωνο. Πρώτη φορά έκατα να το ακούω από το πρωί μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα. Πραγματικά, οι άλλοι κάνουν νούμερα ή μόνο εσείς τα κάνετε. Ποιοι είναι οι άλλοι. Οι υπόλοιποι που κάνουν εκπομπές. Σε ποιο ράδιο. Σε εσάς, ρε, στο Μετρόπολης, πού. Α. Δηλαδή ο Μπούζος. Τι έκανε. Άκουγα σήμερα τον Μπούζο, ρε παιδί μου, με τον Κουλούρη, με τον Ιρακλή. Κάνει κανένα. Ο Μπούζος είναι ενημερωτικός, ρε φίλε, πάνω στην μπάλα. Φίλε, υπάρχει μια διαφορά, μισό λεπτό. Πιστεύω ότι τα μεγαλύτερα νούμερα τα ανεβάζετε εσείς στο Μετρόπολη. Υπάρχει εκπομπή ενημέρωση, υπάρχει εκπομπή η οποία κάνει χαβαλέ, υπάρχουν πολλά πράγματα. Παλικάρι μου. Μόνο εσείς ανεβάζετε τα νούμερα. Δεν υπάρχει. Να σου πω κάτι, δεν μπορώ να πεις ότι ένας παίκτης κάνει μια ομάδα. Λοιπόν, τώρα να ρωτήσω κάτι άλλο. Και με τριόφρονο Γρηγόρης. Τελικά την Ξάνθη την πήρε ο Μουζονίδης ή όχι. Όχι, ρε. Jet Oil. Ποιο Jet Oil, την έχει ο Πανόπουλος με άλλη εταιρεία. Jet Oil. Αφού ο Πανόπουλος έφυγε από μέσα, λέει, και πήγε ο Μουζονίδης, κάτι τέτοιο ακούστηκε. Ο Μουζονίδης μας πήρε τηλέφωνο εκεί ένας οπαδός του Ολυμπιακού που είναι γενικός ακουμανταδόρος του. Και μας είπε ότι δεν ενδιαφέρεται, γιατί ήταν και στον ΠΑΟΚ, το ζητήσανε να πάει εκεί πέρα να βάλει λεφτά στο μπάσκετ. Δεν πάει, λέει, προς το παρόν. Και έχω την πληροφορία ότι έκανε πίσω. Τέλος πάντων, θα δούμε. 0-3 από ημίχρονο, άντε. Για να δούμε. Δηλαδή, άμα κερδίζεις 0-2, σε πειράζει. Με πειράζει, ρε, εσύ. Με την Ξάνθη. Γιατί Ξάνθη, φίλε, άμα παίξει. Πώς θα τη βάλεις πολλά γκολ την Ξάνθη. Τι πώς θα τη βάλεις. Έχεις το πλοπολιβόλο έχεις μπροστά. Το ΑΚ47. Ποιο είναι αυτό. Ο Άκπομ. Ο Άκπομ. Εάν τα μετρήσουν, εάν τα μετρήσουμε, εννοείται. Άντε, γεια. Γεια, γεια. Παρακαλώ. Έλα. Και μην μας ακούμε. Να το σώμα Βαραδά. Καλώς τη Δόμνα. Μόγκολος. Έλα, φίλε. Τι σε έχω πει. Τι. Ότι δεν θα πηγαίνει σε γιατρία. Γιατρία. Σε γιατρία. Α, ναι, γιατρία. Ναι. Θα πηγαίνεις σε μοναστήρι. Ναι. Και θα σε πούνε τι έχεις. Στο μοναστήρι. Βέβαια. Θα με διαβάσουνε κιόλας. Για το μούδιασμα. Ναι. Στο χέρι σου. Ναι. Για στην παλάμη. Παλάμη κάτω, αριστερό δάχτυλο. Παλάμη. Θα πας στο πλατή, στο μοναστήρι. Είναι ο Άγιος Αθανάσιος. Θα μου το κάνει καλά ο Άγιος Αθανάσιος. Ακούσεις σε λέω. Άμα είναι έτσι. Και αυτά τα λοξοτανίλ που παίρνει τα τριάρια, τα εξάρια και τα εννιάρια, μακριά. Ρε, πήρα ένα για να μπω στο μαγνητικό τομογράφο, μισό. Ναι, εγώ σε λέω άστα γιατρία και πάλι εκεί στο πλατή, στο Ζαχάριο, στο εργοστάσιο. Ναι. Είναι το μοναστήρι. Ναι. Υπάρχουν αληθές. Και θα βγει το μούργιασμα. Ναι. Και θα γίνει. Δηλαδή για αυτοί που κάνανε διάγνωση και υπεριζήτητα, το μοναστήρι θα το κάνει αλλιώς. Ναι, εντάξει. Εσύ κοροϊδεύεις τώρα, ε! Τι κάνω! Ρε, σε λέω να πας εκεί πέρα και μόλις σε δει και πεις το πρόβλημά σου, το δάχτυλο, το χέρι σου, το πόδι σου, θα γίνεις καλά μέσα σε ένα μήνα. Στο μοναστήρι θα γίνω καλά. Ναι. Ναι. Καλά, ναι. Γελάς, ε! Τι να κάνω! Πάρε, ρε, κοροϊδό! Τι να κάνω! Μην ξέρεις τι έχεις. Όταν έρθει η ώρα και θα χρειαστεί βοήθεια, να δει πως τι καλά που θα λέει, θα πάω στο μοναστήρι. Ναι, θα με σώσει τότε το μοναστήρι, θα με κάνει καλά. Όταν είναι να φύγω. Εσένα σε λέω. Γιατί το κοροϊδεύεις, ρε. Τι κάνω, δεν το κοροϊδεύω. Καλά να
πάρεις τότε, ρε. Αυτό είναι καλό με τις θρησκείες. Όταν δεν πιστεύεις, είναι πάρα πολύ αγαπητικές και σου λένε. Δεν πιστεύεις, δεν πιστεύεις. Καλά να πάθεις. Είσαι καλός χριστιανός, για χαρά. Να, αυτή είστε χριστιανή. Αυτή είστε χριστιανή. Δεν πιστεύεις, όχι. Καλά να πάθεις τότε που είσαι άρρωστος. Δεν μετανοείς, όχι, δεν μετανοώ. Στην κόλαση να πας. Κατάλαβες τι καλοί άνθρωποι που είστε. Πολύ καλοί άνθρωποι είστε. Ποιος το είπε αυτό. Εγώ το λέω, ποιος το λέει. Πάμε, επόμενη γραμμή. Έλα, φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλώς Δρακουμέλ, γελάει. Έλα, φίλε, ναι. Λοιπόν, με μένα θέλετε να μιλήσετε ή με τη Δόμνα. Με το Ρατόπουλο, ποια Δόμνα τώρα, το βγάλουμε και γκέι τον άνθρωπο. Αυτός κέικ είναι, όχι γκέικ. Μπορεί να, απλά είναι Δόμνα κοκκίνου, επίσημα πλέον. Ήθελε να πάει γκόγνητο, βρε, δεν το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αυτό που λέει. Μάλιστα. Και οι υπόλοιποι, οι κριτικοί. Ναι. Δεν θα μιλάς για τους κριτικούς έτσι. Οι κριτικοί είναι πολύ καλά παλικάρια. Το είδα, το είδα. Ναι, άσχετα εσύ τι εμπειρία έχεις. Μα είναι κι άλλοι. Άμα πήγες, κάτω στην Κρήτη και άρχισες να λες στους αλουστάρους, σας κάνω καλά, σε κάνανε. Λοιπόν, παίζουμε με τον Όφη την Κυριακή. Τους αγαπάμε τους κριτικούς και εγώ τους θεωρώ αδέρφια μου. Και παλικάρια είναι και απ' όλα. Και τα, για δύο ρίθες... Συνεργασία μην κάνεις μαζί τους. Θα σε δαγκώσουν. Παλικάρια είναι, ρε. Ο Βαρδινογιάννης. Ο Βαρδινογιάννης τους είχε τόσα χρόνια υπό την επίστασή του, να πούμε. Για παλικάρια. Τίποτα. Άμα ήταν η κριτική Κυριακή... παλικάρια, δεν θα θέλανε τους Βαρδινογιάννηδες εκεί κάτω να τους ταΐζουν. Ας είναι το παραμύθι τώρα που είναι παλικάρια η κριτική. Παλικάρια με το Πασόκ να πούμε και τα λεφτά και με τον Βαρδινογιάννη να τους πληρώνει. Τέτοιο παλικάρι γίνομαι κι εγώ. Δεν με ενδιαφέρεται μόνο παλικάρια. Εγώ ξέρω ίσα... τους κριτικούς σαν κριτικούς. Τώρα εσύ τι λες για τον Βαρδινογιάννη δεν με ενδιαφέρει. Τόσα χρόνια ο Βαρδινογιάννης τους τάιζε για την ομάδα. Τι κριτική να πούμε. Γιατί οι Μακεδόνες... Ασκώ κριτική στους κριτικούς. Μακεδόν... Ακούστε, σου λέει τα λες μόνος τώρα. Όχι, εγώ ασκώ κριτική στους κριτικούς. Ναι, εσύ καλά κάνεις, αλλά δεν εκφράζεις την πόλη της Θεσσαλονίκης ούτε τη Μακεδονία. Ναι. Εσένα και τον καθρέφτη απέντε να σε βάλουν αυτής κριτικής στον εαυτό σου. Μάλιστα. Εντάξει, ό,τι πεις. Τι άμα τσακωθούμε τώρα. Πάμε επόμενο σκύριο. Εντάξει, το δεκτώ ότι... Συ παίξε Άρη Σόφη. Ήρθε ο Όφης, έριξε κατηγορία το 97, αδιάφορος, με τον Γκέραρτ, και ένας κριτική. Α, βγαίνουμε εδώ, ρε. Ανιστόρητο. Επόμενος. Καλημέρα. Γεια σας, κύριε. Τι κάνουμε, κύριε. Καλά, κύριε μου, εσείς τι. Η Ξάνθη έχει φάει μόνο δύο γκολ σε ένα παιχνίδι και αυτά στο 2-2 με τον Παναθηναϊκό. Άτσι, για αυτούς, όχι, που... να μιλήσουμε λίγο. Περαστικά στο Μανάβι. Ναι. Τον εύχομαι περαστικά στο Μανάβι. Να πάνε όλα καλά. Μακάρι. Ναι. Γιατί ήταν ένα παλικάρι τουλάχιστον που ήταν στη θύρα. Είναι ρε, τι ήταν το λες και... Έλα ρε εσύ τώρα μέσα και τι μου λες τώρα εσύ μέσα για αυτό το άτομο τώρα. Μα μιλάνε και έπαθε κάτι. Για εμάς τους παοκτζίδες, ήταν ένα άτομο τουλάχιστον είναι, βρε, αυτό που είχε μια κερκίδα ναι. Και οι άλλοι που παρέλασαν και αυτό το παιδί ναι, τώρα καλά που κάνεις είναι και ο Σταυράκης. Λες, λέω είναι, μην μιλάς παρελθοντικά, λες και έπαθε τίποτα. Άσε να δεις τώρα, και ο Σταυράκης που είναι τώρα και αυτό το παλικάρι μέσα που είναι και αυτό να είναι δυνατό να κρατάει όπως κρατάει τον κόσμο. Ναι. Γιατί η Τούμπα βλέπεις πώς είναι. Ποιος είναι τώρα ο αντικαταστάτης? Ο Σταυράκης, ένα παλικάρι 36-37 χρονών. Πολύ ωραία. Καλαβες. Εύχομαι την ομάδα μου, γιατί η ομάδα τουλάχιστον θα πάει στην Ξάνη, θα κάνει μια παρέλαση. Μια παρέλαση κανονική, γιατί δεν έκανε στις 25 Μαρτίου. Ναι. Θα κάνει εκεί πάνω άλλη μία. Έτσι. Μετά. Mm. Έρχεται ο Αστέρας. Ναι. Αυτός που μας το παίζει λίγο πολύ. Ναι. Εδώ παίζουμε με το κύπελο. Τουλάχιστον εδώ θα τελειώσει. Κυριολεκτικά. Ναι. Θα τελειώσει. Έρχεται η Λαμία. Ναι. Μετά έχουμε τη Λιβαδιά. Εδώ θα τελειώσουν τα πάντα ύπατα. Τα ύπατα. Και μετά θα συναντηθούμε ναι. Με τη μεγάλη την ομάδα, αυτή που λέγεται ΑΕΚ. Ναι. Θα κατεβούμε κάτω, όπως κατεβήκαμε και πέρυσι, έτσι. Όπως κατεβήκαμε και στο Βόλο, ναι. Για να το πάρουμε πάλι, όπως το πήραμε και πέρυσι, double, θα το πάρουμε και πάλι το ίδιο πράγμα. Ασχέτως ό,τι έγινε δεν έγινε, που είπαν ότι το πρωτάθλημα ήταν δικό τους πέρυσι. Τέλος. Το πρωτάθλημα ήταν δικό μας. Τα, πάει. Τα λέμε. Γεια σου Μαρκίσιε. Γεια σου παππού Αλπίνο. Επόμενος. Έχω στην εκπομπή φέρει έναν Αλπίνο. Να ξέρεις κόκκινε. Ξέρεις την Αλπίνος. Ξέρω. Τι είναι.
Όχθε μου, είναι μια ασθένεια που έχει λευκές τρίχες, λευκός, είναι γενικά όλα πολύ άσπρα πάνω του. Και τι ασθένεια αυτή, δηλαδή όποιος είναι λευκός είναι λέει άρρωστος θα πούμε. Όχι. Τότε γιατί λες. Εσύ είπες για ασθένεια, αν την ξέρεις. Αλπίνος είναι. Δεν είναι ασθένεια. Εντάξει. Είναι λευκός άνθρωπος. Ναι. Είναι γενετική δυσλειτουργία. Τι είναι λέει. Γενετική δυσλειτουργία. Δυσλειτουργία είναι. Δυσλειτουργία. Ναι. Άμα ήταν μαύρος τι θα ήταν, κανονικός δηλαδή, και τώρα που είναι λευκός τι. Είναι αλπίνος. Έλα φίλε. Γεια σας. Και είναι ακροαριστερός αλπίνος. Έλα φίλε. Ναι. Γεια σας παλικάρια του μεσημεριού. Εσύ πρωί βράδυ. Ναι. Δεν έχω δουλειά. Έτσι φαίνεται. Α, έτσι φαίνεται. Έλα λίγο να σου πω τη δουλειά να κάνεις. Ναι. Κατάλαβες. Όχι. Το μπουζούκι του ζητάνε 5 εκατομμύρια λέει, αλαφούζος μάγκας. Έτσι λένε. Έτσι λέει. Θέλει 5 εκατομμύρια λέει. Ακόμα δεν κλώσε τα αυγό 5 εκατομμύρια. Α, μπράβο. Ακόμα δεν κάθισε κάτω από μπάρα, δεν έκανε βάρη. Άμα δει το Βαρέλα το βράδυ στον ύπνο του, θα τρομάξει όπως είδα εγώ τον Κακάση να κλέβει τη μήνη. Λέγε ρε παρακάτω. Δεν μου λες. Ναι. Θα του καταφέρω το Σαββίδι, λες, θα του δώσει κανένα 5 εκατομμύρια. Τώρα αυτά τα γράφουν για να δαγκώσει το Σαββίδι, δεν κατάλαβες. Θα μπράβο. Πιάσει τον πισινό του κοντού. Πονηρούλης είναι όλα αυτά. Πονηρούλης είναι. Νεοδημοκράτης είναι. Έχεις δει χαζό με τόσα εκατομμύρια. Πονηρούλης είπα εγώ και δεν είπα χαζός. Μάθε να ακούς τι λέω. Πονηρούλης είπα. Έτσι. Πονηρός είναι χαζός. Όχι. Α, μπράβο. Ο Κουτομόγιας όμως. Κουτομόγιας είναι, εντάξει. Ναι. Ρατόπλος. Λοιπόν, θα μου λες να παίξω θέλω 2-3-4-5 λιβαδιακό διπλό θέλω. Λάρης Αστέρας Χ, Λαμία Πανιώνιος διπλό. Διπλό. Και δυο εκπλήξεις. Ναι. Άρη Σόφη και Γαύρος με τον Ατρόμητο από Χιναράκι. Τι λες, ε? Έλα 2-3-4-5 να το παίξω. Πόσα λεφτά θα βάλεις? Συστηματάκι. 25 ευρώ θα βάλεις σίγουρα. Συστηματάκι, βρε. Πόσα λεφτά θα βάλεις? Δεν ξέρω πόσο βγαίνει τώρα αυτό. Πόσα λεφτά? Κάνα κουσάρικο δεν θα βγαίνει. Δώστα σε μένα. Γιατί? Θα σε πληρώσω γάμα βγει. Έχεις ανάγκη από 25 ευρώ? Όχι, αλλά είναι για πέταμα ούτως ή άλλως αυτά που είπες. Για πέταμα, ναι. Ναι, ναι, ναι. Καλά, θα τα πούμε. Μακάρι να τα πιάσεις και να με κάνεις ρόμπα. Εγώ λέω ότι αυτά είναι για τον κουβαδό σου σε μένα. Έτσι έφαγα φλασιά, ρε φίλε. Όφη πάντως θα φέρει. Να μην σου πω, ρε φίλε, τη γνώμη μου. Ναι, για πες. Εσύ λες τη δικιά σου. Εγώ θα την γράψω. Σου λέω, αυτά πέταξτα. Είναι πεταμένα λεφτά. Δώστε τα σε κάποιον άλλο. Το λες με σιγουριά γι' αυτό. Οτιδήποτε γράφω και πιστεύω σε αυτά που ποντάρω, το κάνω με σιγουριά. Το αν δεν βγαίνουν μετά. Τον Ηρακλή τον έπιασα πάνω σε το χθες, έχασα με άλλο. Τέλος πάντων. Τι να κάνουμε. Έχεις εσύ πριν καφάγονται, δεν έχεις ανάγκη να πούμε. Πριν καφάγονται. Βέβαια τι. 40 ευρώ έχω Ραπτόπουλε μέχρι τη Δευτέρα. Τέτοια πρίκα έχεις, μάλιστα. Ναι, ναι. Έχω πρίκα κίνητα πολλά, ρε, χωράφια ξέρω εγώ. Ναι, αλλά, αλλά αυτά δεν τα τρώω. Τα δήλωσες. Κλιματολόγιο. Τα δήλωσε το κλιματολόγιο. Ναι, ρε, πώς θα τα δουλεύω αλλιώς. Πόσο είναι το παράβολο για κάθε. Έχουν μπλοκαρισμένο. Πόσο είναι το παράβολο για το καθένα. Ποιο παράβολο. Το παράβολο που πληρώνει το κλιματολόγιο. Η όλα μαζί τα κάνω, ξέρω. Βρεά τον πρόλογο τα κάνει και δεν ξέρει πόσο είναι το παράβολο για το καθένα. Δεν ξέρω, 6 εκατοστάρικα πόσα πληρώνει. Δεν ξέρω. Τι 635 ευρώ το ένα είναι. Άντε, ρε, πάρε δρόμο από εδώ, ρε, παραμυθά. Άντε, 35 ευρώ το ένα, παραμύθι. Ή πολύ πολύ πλούσιος είσαι ή μας δουλεύεις. Ο λογιστής το κάνει. Είσαι δάκος ο λογιστής. Ο δάκος. Άκου έξι για το στάδιο. 35 ευρώ το παράβολο για το χρηματολόγιο. Βράδυ καλό Σαββατοκύριακο. Είσαι ρε, πρέπει πάρε δρόμο μας πεις τώρα. Πες στον κόσμο μέχρι πότε είναι. Πήρε παράταση. Μέχρι 13 Απριλίου και πήρε παράταση. Ναι, για να οικονομήσουν. Καλά κάνουν. Έλα βιλέ. Ναι. Μισό λεπτό. Να σου πω που γίνεται τώρα η μεγάλη οικονόμα. Κάτσε να δε μάθουμε. Εκεί είναι το δράμα. Κάτσε να δούμε. Έχεις κάτι εσύ. Έχω. Και το γράφεις στην κόρη σου. Το γράφω, το γράψα. Λοιπόν, το έχεις εσύ τώρα. Θα το πάρει η κόρη σου όταν πεθάνεις. Εντάξει. Με γονική παροχή δηλαδή μου λες. Άμα της το γράψω κατευθείαν, πάρτο δεν έχω τίποτα. Ακριβώς. Ναι. Αν της το γράψεις και έχεις την υψηλή κυριότητα, ναι. Θα πληρώσετε και οι δύο από 35 ευρώ. Έτσι. Το ξέρω μια χαρά, μη στραγωγές. Όχι, δεν είναι απίστευτο. Κάτσε ρε φίλε. Αφού πληρώνει ένας. Ναι. Γιατί να πληρώσει κι άλλο. Γιατί το έχουν καλά σε, καλά σε κάνει, πονηρός είναι. Καλά κάνει. Καλά σε κάνει. Καλά. Τι καλά. Άμα θες, γιατί δεν το γράφεις την κόρη σου όλο. Τι φοβάσαι, μη σε διώξει ο καμπρός. Τι φοβάσαι, ρε χοντρέ.
Πάμε στον επόμενο. Πάμε, το πολύ μπορεί να σε βγάλει η κόρη σου έξω. Και τι έγινε, κόρη σου είναι. Το να σε βγάλει κανένα άλλο. Λέγε ρε φίλε. Έλα, στο πάρει κανένα, κανένα μήνυση να σε κάνει. Λέγε ρε φίλε. Έλα, για χαρά. Για χαρά. Σήμερα με έναν προηγούμενο ακροατή, πράγματι είσαστε το Μετρόπολης, είναι το πρώτο και εσείς τη σημεοφόρη. Ναι, είναι κρατάμε τη σημαία. Έχεις δει φαλακρό σημεοφόρο, ναι. Ή χοντρό σημεοφόρο. Είναι δυνατό ρε φίλε. Καλά σε λέει τώρα. Είσαστε το μαύρο και το άσπρο. Είσαστε, συμπληρώνει ο ένας το άλλο. Ξέρεις, το μαύρο και το άσπρο δεν είναι χρώματα. Φίλε, από σήμερα πήρε και το επίθετό μου. Δόμνα κοκκίνου. Τα μάθες τι έγινε. Ήθελα να πω το εξής. Ήμασταν μια μεγάλη παρέα και Αριανοί, Παοξίδες, Ηρακλειδείς και πηγαίναμε στα γήπεδα. Όταν έχανε ο Άρης μέχρι εσείς εξιντάρις. Στα πέντε. Έλα. Εξιντάρις εσύ. Στα τέσσερα. Α, μπράβο. Και όταν πηγαίναμε μέχρι το σπίτι μας οι Αριανοί το ξεχνούσανε. Εμείς οι Παοξίδες μέχρι την άλλη μέρα. Οι Ηρακλειδείς κλαίγανε. Γι' αυτό ρε παιδιά πρέπει κάτι να γίνει. Δεν ξέρω. Ηρακλειδείς γιατί κλαίγανε. Γιατί κλαίγανε. Δεν κλαίγανε όταν είχαν πρόβλημα, όταν χάνανε. Όταν ήταν, η στεναχώρια ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Δεν ξέρω, ήταν τελείως διαφορετικά. Γιατί ποιος οπαδός τα χάνει ομάδα ότι δεν κλαίει. Όχι, εγώ δεν έκλαιγα. Εγώ είμαι τόσο χρόνο, δεν έκλαιγα. Στεναχωριόμουν. Άλλο να στεναχωριέσαι. Ήταν λίγοι, αλλά ήταν τόσο. Ποιοι ήταν λίγοι. Οι Ηρακλειδείς. Πότε. Ανέκαθεν. Λάθος φίλε. Όχι και λάθος. Ήταν καμιά φορά. Αφού ήταν λίγοι, συγγνώμη, μια απορία θα. Ναι. Πώς γέμισε το 70, θα μας τα ξαναπεί. Το 70, γιατί έγινε το ρεκόρ εισιτήριων από τον Ηρακλή και δεν έγινε από τον Άρη ή τον ΠΑΟΚ. Το 70. Πώς έγινε το ρεκόρ εισιτήριων στη Θεσσαλονίκη από τον Ηρακλή και δεν έγινε. Πήγαιναν όλοι Παοξίδες. Ρε φίλε, δεν υπάρχει αυτό που πήγε. Πώς. Για πράγματα που ζήσαμε, για πράγματα που δεν ξέρουμε, δεν έχουμε ζήσει, να πιστέψω. Δεν θέλω να αντιδικήσω. Δεν αντιδικούμε, δεν είμαστε. Μπράβο. Δεν έχουμε κάνει μήνυση ένα στον άλλον, ούτε διεκδικούμε κάτι. Μα εγώ πήγαινα στο γήπεδο. Ρε φίλε, και εγώ πήγαινα και έβλεπα γκάλι και είδα και κούδα. Τι σημαίνει αυτό, τι είχε ανάγκη από μένα ο ΠΑΟΚ. Όχι, αυτό μόνο. Εσύ είσαι Παοξής. Ναι. Μόνο από Παοξίδες γενιά σου ακούω αυτή την αιμονή. Αριανούς δεν έχω ακούσει να το λένε ότι χάρη σε εμάς γέμιζε το γήπεδο. Είπε κανείς ότι δεν έχετε κόσμο. Αυτή η αιμονή όμως. Ότι χάρη σε εμάς γέμιζε το γήπεδο. Δηλαδή είχε ανάγκη ο Ηρακλής από παδούς του ΠΑΟΚ για να γεμίσει το γήπεδο. Σε ποια παιχνίδια γέμιζε. Ρε άνθρωπε Θεού, μια απλή ερώτηση κάνω. Αφού έχεις παίξει Καφτατζόγλου και εσύ και έχεις τόσο πολύ κόσμο, γιατί δεν έκανες παραπάνω εισιτήρια. Τώρα τι να σου πω. Μια απλή απάντηση. Τι να σου πω. Εγώ θα είναι λογικό το επιχείρημά μου. Υπήρχε ποτέ. Είναι λογικό. Όχι γιατί ο αριθμός. Δεν δείχνει και την οπαδικότητα των ανθρώπων που ήταν εκεί μέσα. Ρε φίλε, πλάκα μου κάνεις. Ναι. Είσαι γιατί... πάω, κλαις ότι είσαι πολύ μεγάλη. Ότι χάρη σε σένα. Εσύ γιατί δεν έκανες κάτι που να πλησιάζει αυτό το ρεκόρ. Τέλος πάντων, ας μην συνεχίσουμε. Απλά μια ευχή, ο Ηρακλής πρέπει κάτι να γίνει, να μην πέσει. Γιατί η Καλαμαριά, όπως είδες και σύμφωνα το 4-4-2 του Ραπτόπουλου, δεν έπιασε προχθές. Έκλεισες. Αντίο. Του Καλαϊτζίδη εννοεί. Έλα φίλε, ναι. Έλα. Γεια σου παιδιά, εγώ είμαι. Ναι, αλλά... Πέταξε το τηλέφωνο φίλε. Κλείσε το ραδιόφωνο κατά εκείνη. Ακούγομαι τώρα. Άριστος. Ο παδός του ΠΑΟΚ είμαι παιδιά. Ναι. Μία πέντε τελική για την ομάδα μας. Θα πανηγυρίσουμε το Μάιο όλοι τον Double. Τι τελική ρε φίλε, φιλικό θα παίξει την Ξάνθη. Φιλικό δεν είναι τίποτα Γρηγόρη, όλα είναι τελική για μας. Και κάτι ακόμα. Θα μοιραστούν 5 Μαΐου οτοασπίδες για τους συμπολίτες. Δεν μου τις δίνεις από τώρα. Εγώ μία χρειάζομαι, το ένα δεν ακούει ούτως ή άλλως. Θα σας βγω φθηνά. Απ' τις κόρνες που θα έχουμε την Κυριακή το βράδυ. Μη μου το θυμίζεις, δεν μπορώ να το σκέφτομαι. Την Κυριακή το βράδυ. Θα πανηγυρίζουμε όλοι, η πόλη θα είναι... Μη μου το θυμίζεις, μου σκίζει την καρδιά. Θα γεμίσει από ασπρόμαυρα κασκόλ. Και κάτι ακόμα παιδιά, την Κυριακή ο Άρης κάνει διπλό με τον Όφη. Είναι το μάτς πονηρό, να το ξέρετε. 0-1 το βλέπω εγώ. Καλώς. 0-1. Καλώς. Ναι. Το βράδυ ευχαριστώ. Του θα Μουχαλή. Πάμε στο Μουχαλή. Μουχαλή. Θέλει να μας κεράσει ποτάκι. Όταν λες τσίπουρο ναι. Και την κάνεις, εντάξει, εγώ μια φορά στη έκανα. Είπε σήμερα, είπε. Μη τυχόν και την κάνεις σήμερα. Όχι, όχι. Μη τυχόν και την κάνεις σήμερα που τρέχω. Τόσες μέρες και τώρα που μπορώ, τώρα. Θα τα ακούσεις κανόνες και κακομήν. Πούρο να φέρει, πες τον. Όχι, δεν θέλω. Χωρίς πούρο να μην έρθει. Έφερε την άλλη φορά, τον ευχαριστώ. Θα φέρει και σήμερα. Έφερε την άλλη φορά, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και... Σήμερα δεν θέλω, θέλω την παρέα του. Τέλος. Θα κεράσουμε εμείς σήμερα.
Τι θα κάνουμε? Θα κεράσουμε εμείς σήμερα. Ρε τέλη του μήνα κερνάνε ρε. Ρε βλάκα. Άσε το τόσα λεφτά έχεις, ρε. Τόσες δουλειές κάνεις. Κάθε μέρα πας κονομάς. Αλλά ντουβάρια μετά φύγανε. Ντουβάρια φύγανε, να σε εκφράσει ένα πενιντάρικο. Εμείς με 3.60 και την παλεύουμε. Καλά, καλά, θα τα βρούμε. Κλείσε. Πάμε στον τελευταίο για το ημίρο. Σταμάτα. Ναι. 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 Μ' ακούτε? Πολύ καθαρά. Πολύ ωραία. Καλησπέρα. Μόλις είχαμε το Βαλκανικό, να δώσω τα περαστικά στο φίλο μου, το Θωμά του Μαυρομιχάλη και στις Δερένιους. Και να πω κάτι για τα δικαιώματα στο κλιματολόγιο. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Εγχειριστικέ. Δεν ξέρω, δεν μας είπαν τίποτα. Δεν μπορούσα να δω τίποτα. Γι' αυτό ρώτησα, μήπως τον είδατε, γι' αυτό. Δεν ρώτησα τίποτα γιατί είναι εντατική. Προστάτη έχει, εντάξει, όλοι οι άντρες το έχουν αυτό. Στα 69-70 όλοι οι άντρες. Περαστικά το τέλος πάντων. Εντάξει, δεν έχει κανένα πρόβλημα, θα γίνει καλά. Λίγο, λίγο καλά τσεκάπ να κάνει, γιατί σαν τους παλιούς να πούμε χαϊβάνι, δεν πάει στον γιατρό. Κακός. Καλά. Να πω κάτι για το κτηματολόγιο που είπατε. Ναι, ναι. Να πεις για το κτηματολόγιο, ναι. Είχα 52 γραπτέα δικαιώματα, από τα οποία τα 24 συγγνώμη, ήταν αστικά, τα 26 ήταν χωράφια. Γι' αυτά έδωσα συνολικά 1050 ευρώ. 35 ευρώ το ένα κοστίζει. 35 ευρώ το ένα είναι τα αστικά. Τα χωράφια πληρώνονται μόνο τα δύο πρώτα. Τα υπόλοιπα είναι δωρεάν. Αν έχεις πολλά. Εντάξει. Εμείς τι να κάνουμε. Ναι, πάνω από δύο πληρώνεις μόνο τα δύο πρώτα. Τα χωράφια. Εντάξει. Υπάρχει. Να είστε καλά. Καλημέρα. Best. Επειδή στέλνεις γενικά ωραία μηνύματα, σου απαγορεύω να κάνεις τέτοιο λάθος. Το ότι υπήρχε τεράστια απόκληση κόσμου εκείνη τη μέρα, υπήρχε. Αλλά εσύ μπερδεύεις. Το 1982-83 με το 1970. Ρεκόρ εισιτηρίων Ηρακλής ΠΑΟΚ την ίδια μέρα που είχε ΠΑΟΚ Άρης. Όχι. Δεν ήταν 82-83. Ήταν 83-84. Θα μαλώσουμε γι' αυτό. Όχι, να μην λέμε ασάφιες. Ωραία. Εκείνη την μέρα είχε 45.000 στο Καφραζόκλειο και 15.000 στην Τούμπα. Λοιπόν. Ναι. Όπως επίσης και αυτό λέει πολλά. Εντάξει. Τα άλλα. Με αποχή υποοξίδες με το Μαντελάκι το. Άλλο αυτό. Ναι. Εγώ δεν είπα ότι. Και με goal offside ο Σεμερτζίδης μέσα στην Τούμπα 0-1. Ναι, βρε παλικάρι μου, δεν είπα αυτό το πράγμα. Εντάξει, εγώ λέω τι συμβαίνει. Πάμε σε διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε και θα συνεχίζουμε μέχρι και να φτάσουμε στις 4. Το 23-13-9 είναι ελεύθερα. Μόνο ένας φίλος περιμένει στη γραμμή. Υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι ο Κλειδαράς. Το λέω για μία ακόμη φορά. Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφόνα 101 και Μάρκου Μπότσα Ριγωνία. Πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά ή μομπιλέζετε. Τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές, ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε μπορεί να φορά. Κυριά Εκλειδαρά στο 85-27-27. Best, το ξέρω ότι το έστειλες για να πεις ότι έχω δίκιο. Απλά κάνεις λάθος. Το παιχνίδι αυτό είναι το 83-84 που λες. Το Ηρακλής Παναθηναϊκός ήταν το 70. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Το 70-71. Το 71 ήταν. Ναι. Καλησπέρα σας. Πού είσαι εσύ, μωρή τρελή? Θες να μιλήσεις με μένα ή με τη Δόμνα Κοκκίνου? Τι να μιλήσω, και οι δύο τρελές για δέσιμο είστε. Και οι δύο είστε. Ο ένας λέει άκουση με οφόρη του Μετρόπολης. Ο Ραπτόπουλος θα κρατάει τον κοντάρι και εσύ του πανί. Λοιπόν, θέλετε να είστε και σημεοφόροι. Τέλος πάντων, κοίταξε. Για μας εδώ πέρα τους εξωσχολικούς δεν θα κάνετε κανένα διαγωνισμό? Ποιοι είναι εξωσχολικοί? Εμείς που σας ακούμε μετά τις δύο δηλαδή. Δηλαδή άμα στείλω εγώ εκεί πέρα που λέτε στο GR να πούμε αυτό το αφώτιστο. Εγώ πώς θα κερδίσω, ρε, άμα μου το πεις εσύ 9:20 και 11:20, ναι. Ποιος θα μου το πει? Θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο. Θα με πάρει Κουλιώνη, πώς την είπα. Θα σε πάρω, κυρία Κουλιώνη. Δεν κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Τηλέφωνο. Σιγά να μην στείλω μήνυμα. Θα σου πω κάτι, επειδή είσαι φιλαράκι, παρότι αντιρακλητέας ναι. Μεγάλος, ναι. Θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο. Εγώ θα σε πάρω. Λοιπόν, άκου να σου πω. Με τον Λαϊκατζή είστε λίγο άδικοι, έτσι. Γιατί? Θα σου πω το γιατί. Έβρισε το παιδί, έτσι. Πήρε 2-3 φορές είναι και το κλείσατε. Άκου λίγο, Χριστό. Το άκουσα όλα. Είναι θεούλης. Αλλά ώρες. Κοίτα, πετάει, δηλαδή. Έλα, δεν θα το λύσουμε. Ναι, πάμε παρακάτω τώρα. Κοιλιά κάνουμε. Πάμε. Θα το λύσουμε. Κάνω κι εγώ ένα λάθος, ρε 20. Θα με βγάλεις από. Θα ζητήσεις συγγνώμη και θα με πεις. Εγώ έχω κάνει λάθη και έχω πληρώσει 100 χιλιάρικα. Και εταιρείες που δουλεύω τόσα χρόνια.
Άσε μας βρε που πλήρωσες. Ψιλόκολε και εσύ πάνω που με πλήρωσε 100 χιλιάρικα. Μαλλιά δεν έχεις στο κεφάλι σου. Από πού τα βρήκες τα λεφτά ρε. Σου μιλάω για εταιρείες που δουλεύω και φυσικά μου μειώνανε μισθούς. Δεν μου λες. Τι δεν σου λέω. Ο Ηρακλής θα πέσει. Μακάρι. Το θέλεις, ε. Μακάρι. Μακάρι λέει. Μακάρι λέει. Να χαρούν οι παοξίδες, οι κομπλεξικοί. Αυτός έχει κάνει τάμ. Αυτός έχει κάνει τάμ. Κομπλεξικοί οι παοξίδες. Ένας παππούλης έβγαινε και εκείνο ο Κάρολ δεν βγαίνει. Κόμπλε. Τον αγανακτήσατε να πει. Εισιτήριο πήρες όμως για το παιχνίδι της Κυριακής. Τι να κάνω. Δεν πας ξάφη. Έχω τη δράμα. Όχι, λέω, πήγες να φωνάξεις από όλον πόντου. Βέβαια, θα πάω κανονικά και με τον νόμο. Τι λες τώρα. Δικαιολογείς, είσαι και πόντιος. Βέβαια, κανονικά και με τον νόμο. Ποντιάρα από τα νύχια μέχρι την κορφή να πούμε. Έχεις κουσούρι. Δεν πάω να δει πάω. Έχω κουσούρι, τι να κάνω. Εγώ έχω και το παραδέχομαι. Καλά λέει. Πάω ξανά να δει. Όχι σαν και εσένα που άλλαξες και το όνομά σου να πούμε για να μην σε γνωρίζουμε. Ποιος, εγώ. Εσύ, ο άλλος δίπλα σου. Που το έκανε εδώ ένα κοκκίνο. Ναι, το έκανε κοκκίνο. Επισημοποιήσαμε τη σχέση μας, γεια. Κόκκινη και τότε σουρωμένος πήγαινε στο γήπεδο και έλεγε στον Μπονάουα Μπέκενμπάουερ. Φέρε μου ηχογραφημένη μετάδοση που έχω πει τον Μπονάουα Μπέκενμπάουερ. Ποιο Μπονάουα. Τον Μπονόβα. Μπέκενμπάουερ τώρα δεν ξέρει. Αναφέρει. Όταν έπαιζε ο Μπονόβα έπαιρνε πιο πολύ. Μπορεί να τον είπε Μπέκενμπάουερ. Τον έβλεπε με τον Μπονόβα. Φαινότανε. Άμα ήταν το χόρτο κουρεμένο. Έλα φίλε, ναι. Γεια σα παιδιά. Ο καλό το Μπασκλά. Πρόσεχε πίσω σου. Πήρα να με διορθώσει. Φιλαράκια, ακούστε. Ακούστε λίγο. Ρε εσύ Κωστή, συνέχεια έχεις την τάση να με διακόψεις ρε. Θέλω να προσέχεις πίσω σου πως μιλάς έτσι, συνωμοτικά. Γιατί ρε, έχω να φοβηθώ, δεν κανένα δεν έχω να φοβηθώ ρε. Συνωμοτικά μιλάς. Βρε ποιος μιλάει συνωμοτικά ρε, άκου λίγο. Ναι. Ακούστε λίγο. Πριν από λίγο αναφέρατε κάτι για τα εισιτήρια. Ναι. Ο Μπασκλάς τα έχει γραμμένα όλα αυτά. Θα σας πω συνολικά, εντός ελληνικών διοργανώσεων. Και λοιπόν, ακούστε. Παίρνει ποια ομάδα στη Θεσσαλονίκη και το ρεκόρ εισιτηρίων σε έναν αγώνα. Ο ΠΑΟΚ. Σε ποιο παιχνίδι. Με το Παναθηναϊκό το 1977 στο 0-0. Πόσο που χάσαμε πρωτάθλημα για κύπελο. 46.558 εισιτήρια. Πού είναι αυτό γραμμένο και δεν το ξέρω. Ψάχνει και να το βρει όπως το έχω βρει και εγώ εδώ και χρόνια. Ψέματα λένε δηλαδή Ηρακλήδης. Ηρακλήδης λένε τα δικά τους. Εγώ λέω τα δικά μου. 46.558 εισιτήρια έχει κόψει ο ΠΑΟΚ το 1977 σε εκείνο το 0-0 με τον Παναθηναϊκό. Μπασκλάς, επειδή εγώ θέλω να... Ενώ Ηρακλής. Εγώ θέλω να λέω τον εαυτό μου ότι είμαι δίκαιος. Εντάξει. Ρε κοκκίνε, δεν σε αφήσουμε το εγώ. Εγώ δεν σε αφήσουμε το. Όχι, εσύ είναι το κόκκινο, κατάλαβες. Δικαίωμά σου είναι όχι, κόκκινο. Όχι, μισό λεπτό. Εσύ κρίνεσαι και εγώ κρίνομαι. Εγώ θα σου πω ότι ΠΑΟΚ Νάπολη είχε πάνω από 50.000 κόσμο μέσα. Εγώ στο λέω. Ναι, και εγώ ήμουν μέσα. Εισιτήρια δεν ξέρω πώς ακόπηκαν, αλλά είχε μέσα πάνω 50.000 κόσμο. Στο λέω εγώ. Κόκκινε. Αλλά το ρεκόρ εισιτήριων είναι καταγεγραμμένο. Και του ΠΑΟΚ είναι καταγεγραμμένο ρε κόκκινε. 46.558 εισιτήρια. Ψάξε και να το βρεις. Εγώ δεν αφήνω εσένα. Εσύ λες αυτό που ξέρεις, έτσι. Και εγώ λέω αυτά που ξέρω από τη δική μου πλευρά. Μ' ακούτε. Ναι. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Αλλά τη μεγαλύτερη επίδοση σε εισιτήρια την έχει στο Καβουτζόγλου η εθνική μας ομάδα. Πότε? Το 1968 ή 69. Ισχύει αυτό που λέει. Με την Ελβετία σε ένα 4-2. 4-1. Μπορεί να τα... Εγώ 4-2 το έχω γραμμένο. 4-1 είναι. Εντάξει, σεβαστώ. 4-2 είναι με την Αραγουάη. Ουρουγουάη, τι σχέση έχει η Ουρουγουάη. Έχω την εντύπωση. Φιλικό παιχνίδι. Όχι, αλλά 4-2 στο Καραϊσκάκι, όχι στο Καφτατζόγλιο. Όχι με Ουρουγουάη όμως. Βοήθαμε με πια. Με Ολλανδία πρέπει να το. Ούτε Ολλανδία ήταν. Όχι, εκεί χάσαμε 0-5, παρά μην φάγαμε. Α στην Ολλανδία που κερδίσει την Ολλανδία. 0-5 χάσαμε για εισιτήρια, λέω. Α. Ακούστε να σου πω κι άλλο. Πάλι στο Καφτατζόγλιο, νομίζω την τρίτη επίδοση ή τη δεύτερη να την έχει ο Άρης. Όχι, όχι ο Άρης, Άρης ΠΑΟΚ στο τελικό κυπέλλου. Ναι, το ναι, 1970. Ναι. 46.795 εισιτήρια. Είχε 52.000 κόσμο εκεί το μάτς. Ναι, εγώ μιλάω για εισιτήρια. Κόκκινε, είχες πει πριν από λίγο πώς θα κόψει ο Άρης, σαν να θα το έκοψε ο Ηρακλής. Ρε Κόκκινε, πώς θα το κόψει. Αφού το Χαρλάου, η μεγαλύτερη χωρητικότητα που είχε ποτέ ήταν 27.000. Καταλαβες. Ρε φίλε, είχε παίξει ο Άρης Καφτατζόγλου, είχε παίξει τούμπα. Ναι, μα μιλάμε για έδρα, μιλάμε για τη δική του έδρα. Όχι, ρε φίλε, συγγνώμη. Για μένα σημασία έχει η δυναμική. Και η δυναμική φαίνεται ότι ο Άρης με την Τσέλσι είχε κόψει τόσες χιλιάδες εισιτήρια.
Θα σου πω και άλλο. Το Βικελίδης καλός ή κακός χωρίς 27.000, το ξέρω. Ξέρετε πόσο κουράει το Βικελίδης τώρα, το τουρνό Βικελίδης, η πραγματική 22.000. Όχι κόκκινε, λάθος είναι αυτό. Θα σου πω γιατί είναι λάθος. Θα το τεκμηριώσω εγώ. Ο Μπάσκας μιλάει πάντα τεκμηριωμένα. Η πραγματική χορτικότητα του Χαριλάου είναι 17.500 θεατές. 17.500. Να σου πω εγώ το γιατί. Στο Χαριλάου, όταν άρχισαν να μειώνονται οι θέσεις των γηπέδων, τότε χωρούσε 27.000. Γίναν 3 μειώσεις συνολικά. Η Τούμπα όταν χωρούσε 45.000... Είναι αυτός που σε παρακολουθεί τώρα, πρόσεχε. Έφτασε να χωράει 28.000 τώρα. Καταλάβατε. Που σημαίνει μείωση 36%. Δεν μπορεί δηλαδή το Χαριλάου, όπως το λέω εγώ, να έχει μείωση μόνο 15%. Το 68 δεν ήταν 68, ήταν 69, ήταν με την Ελβετία το παιχνίδι. 4-1. Είπα εγώ, 68-69, εκεί είμαστε. 47.500 εισιτήρια. Εγώ τι είπα. Όχι, υπενθυμίζω τον αντίπαλο, ρε φίλε. Δεν σε διορθώνω. Εσύ είσαι Google, δεν σε διορθώνω. Όχι, Google δεν είμαι, ο Βασκάς είμαι. Το πιάσω στο λόγο παιχνίδι, εντάξει, πλάκα κάνω. Ακούστε, φιλαράκια. Γρηγόρη, ήθελα να πω, τώρα έχω στον ερμό μου, ήθελα να πω κι άλλα. Σας υπενθυμίζω αυτό, ότι η πραγματική χωρητικότητα του γηπέδου Χαριλάου είναι 17.500. Η πραγματική χωρητικότητα της Τούμπας ποια είναι? 28.703 η τωρινή. Και γιατί λέμε εμείς 35.000? Ποιος το λέει αυτό? Γιατί λέμε, συνάδελφοι, λένε 35.000 κόσμοι. Άσε τι λένε, συνάδελφοι. Δεν το έχουν πει. Πάνω από 30.000 κόσμοι. Άρα βλάκι, άσε τι λένε, ρε. Τα λένε ή όχι? Δικό του θέμα είναι. Τα λένε ή όχι, ρωτάω. Ρε, δεν με αποσχολεί. Εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη αυτών που λέω εγώ, καταλάβατε. Μπας κλάζι μου λέει τώρα, δεν είμαι κανένας άλλος. Πάντως, εγώ δεν βρήκα πουθενά. Αυτό το στοιχείο που μου δίνεις για το παιχνίδι του Πάγου με τον Παναθηναϊκό. Όπου και έχω ψάξει δεν το βρίσκω. Εγώ ξέρεις που το βρήκα αυτό. Πού μπορείς να το βρεις? Στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη, Δευτέρα, 28, μια Δευτέρα τον Ιούνιο του 77. Ναι. Εκεί μπορείς να το βρεις. Εκεί έχουν γραφτεί αυτά τα εισιτήρια. Θα πρέπει να πάω στην βιβλιοθήκη της Χάνης και να ψάξω. Αυτό είναι, για εγώ δεν ψάχνω μόνο υπολογιστές, εγώ ψάχνω εδώ και πολλά χρόνια. Ρε φίλε, ρε Πασκάλ, μην προσβάλλεις, άκουσα να σου μιλάω για υπολογιστές. Από πού ψάχνεις, ρε κόκκινε? Τώρα τι σε είπα. Ναι, κατά βάση όπου ψάχνεις εσύ, και εγώ ψάχνω από υπολογιστές, έτσι. Αλλά, άλλο, οι υπολογιστές είναι διάτρητοι. Ναι, αυτό θέλω να πω. Αλλά επειδή ο Πασκλάς ψάχνεται, κρατάει αρχείο από το 1972, εδώ και 47 χρόνια, καταλαβαίνετε. 72 χρόνια, από το 1972 και εδώ, ναι. 47 χρόνια πριν, αργότερα, ναι. Αλλά και από το 1972 και πίσω, εννοείται. Στην Τούμπα, εγώ αυτό που διαβάζω τώρα από ένα site είναι το ρεκόρ του, το είχε ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ το 1976. Εγώ να σου πω τον αριθμό. 45.252 εισιτήρια. Αυτό. ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Όχι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Εσύ, ναι, εσύ το διαβάζεις στον υπολογιστή. Σεβαστό, κατάλαβες. Και εγώ στον υπολογιστή αυτό τον αριθμό βρήκα. Όπως τον είχα δει και στην εφημερίδα πριν το δω στον υπολογιστή. Αλλά σας λέω, στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη είναι καταγράψει εγώ στο αρχείο μου. Και είναι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Ναι, το 1977. Ο Κωστής το θυμάται αυτό. Το θυμάται, Κωστή, και το 0-0. Το 0-0 είναι τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος. Το 1976 ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει ένα 0 το Παναθηναϊκό. Ναι. Το 77 ήταν, 77 καλοκαίρι. 0-0 ήταν εκείνο. Το 76 ένα 0 κέρδισε. Ναι, ρε, τα ξέρουμε, το... πάμε κοιλιά, κάνουμε επόμενη γραμμή. Εγώ μιλάω για το 77. Φτάνει, το 77 ήταν 0-0 που είχαν λυσάξει παοξίδες, να πούμε, στον ήλιο δεν είχα πιού νερό. Με πήγε ο αδερφός μου να με κάνει παοξία, αλλά ναι, δεν επηρεάστηκε. Δεν επηρεάστηκες. Δεν με επηρεάστηκε. Παρακαλώ. Πήγανε να το φτιάξουν εκεί, δεν το φτιάξαν. Τέλος πάντων, τι έγινε, μας τα πει ο Αχιλλέας. Λέγε, Βίλε, ναι. Όπως στον Παναθηναϊκό τότε. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο κύριος Κώστας. Ναι. Κωνσταντίνε. Ναι. Γιατί πηγαίνεις συχνά στους γιατρούς? Φοβάσαι? Θέλω να πιάσω την ηλικία σου. Ναι, αλλά κοίταξε όμως. Άμα πονάω, τι να πού να πάω? Πού να πάω? Σε καμιά παρκούμενη να πάω. Στον γιατρό θα πάω. Για ένα τσίμπημα να πας στους γιατρούς. Κοίταξε. Ένας φίλος μου είχε 2-3 τσιμπήματα, δεν πήγε. Του λέγαμε να πάει, δεν πήγε. Έπαθε έμφραγμα να κοπεί. Και τώρα είναι 4 χρόνια σαν φυτό. Άσε, καλύτερα να είσαι χέστης
Παρά. Κοίταξε να ελέγξει δύο πράγματα. Την καρδιά και τον προστάτη. Μπα, το έντερο δεν μπορεί να με βγάλει καρκίνο. Ε, καλά, εκείνο είναι άλλο. Α, πώς είναι άλλο. Να σου πω τι άλλο. Η οροδόχος κύση δεν μπορεί να σε βγάλει καρκίνο. Ε, ναι. Τι είναι. Το λαρίγκι άμα καπνίζει δεν μπορεί να σε βγάλει καρκίνο. Ε, ναι, τι είναι. Άμα καπνίζει 10 πακέτα και δεν παγκάζει μια λαρικοσκόπηση, σε λακαμά, με συγχωρεί. Εγώ έκανα και εγώ, πώς το λέγεις. Καλά, εγώ, εσύ 81 είσαι και να πεθάνεις δεν πειράζει. Ε, καλά, κοίταξε, εγώ έκανα όπως λες και μαγνητική. Είδες. Και μαγνητική και δεν φοβήθηκα. Και εγώ φοβάμαι τη. Το, δεν φοβάσαι, είσαι και πιο κοντά θεωρητικά. Και να σου πω κάτι άλλο. Ναι. Ο προστάτης, ναι, σε μεγάλη ηλικία δεν γίνεται εγχείρηση. Ναι. Εγώ έχω προστάτη, αλλά παίρνω φάρμακα. Φάρμακα. Ναι. Σεξ δεν κάνεις αυτή την ηλικία. Ορμόνες, ορμόνες. Η γυναίκα μου έφυγε, άστα, πέρασε. Ε, ναι, προτού, πριν 3 χρόνια μπορεί να έκανα. Έκανες τίποτα. Γυναίκα μου. Σου λέω εντάξει. Ότι εντάξει, εντάξει. Παίρνεις φάρμακα. Εντάξει. Εσύ τον ελέγχεις τον προστάτη. Τον ελέγχω. Ορμ... Καλά είναι. Κύριε Κώστα, ορμόνες παίρνετε. Παίρνω κάτι χάπια, πώς θα λένε. Κοίταξε, πρέπει να πας σε παθολόγο. Μην σε ακούσει τώρα κανένας πολλάκις εκεί και στείλει κανένα τεθωρακισμένο έξω από το σπίτι. Κοίταξε, ορμόνες τι είναι. Ορμόνες είναι κάτι χάπια, 4 χάπια. Μονοκόμματα. Έχει και ενέσεις. Έχει και ενέσιμο. Ε, όχι, έκανα ένεση, αλλά τώρα παίρνω μόνο 4 χάπια. Εντάξει. Εκεί γι' αυτό πρέπει να ελέγχουμε οι άντρες στο PSA μας και να πηγαίνουμε ναι, στο μονολόγο. Ναι, το PSA είναι το πρώτο. Και να κάνετε ικανοποίηση μόνοι σας. Α, μπράβο. Yeah. Προσέξτε γιατί είστε σε ηλικία που είναι κρίσιμη. Έτσι. Εγώ να πω πως έχει πρόβλημα τώρα, δεν μπορώ να πω στον νερά. Έτσι. γιατί σήμερα έμαθα το λεβόμουνα. Να σε καλά φιλιά. Έτσι καλά λέει ο κύριος. Λοιπόν, παλιός. Ακούς τα εισιτήρια. Το ρεκόρ είναι 45-530 ο Ηρακλής με τον Παναθηναϊκό. 45. 45-252 είναι ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ το 96. Είναι λιγότερα, όπως και να το κάνουμε. Ο τελικός κυπέλλος του Άρη πώς είναι. Ωραία, μπορεί να έχει και 100.000. Άλλο λέω, ρε. Άρης ΠΑΟΚ, στον τελικό του ΠΑΟΚ Άρης, πώς ήταν το 70, πόσο είχαν. Δεν παραπάνω είχαν. Όχι. Ε, πόσο έχει. Άρης Τσέλσι, πόσο είχε. Και παραπάνω ο Κλεάνδης Βικελίδης έχει χωριστικό 22.800 καρεκλάκια. 27 έχει κάνει ρεκόρ ο Άρης, 27. Όχι, έχει 22.800 καρεκλάκια. Ναι, δεν είναι 17.000. Τώρα επειδή τα παοξίσει ο άλλος 25.000 καρεκλάκια από το Άρη το γήπεδο. Όχι, μιλες έτσι για τον Πασκλάς γιατί ο άλλος κόρναρε. Πάμε. Άρα το ρεκόρ δεν το έχει ο Ηρακλής στο Θεσσαλονίκη. Όχι, το ρεκόρ στο πρωτάθλημα. Η ομάδα Θεσσαλονίκης. Σε πρωτάθλημα. Ναι. Γιατί το κύπελο Ελλάδος 70 ώρες πρέπει να έχει παραπάνω με τον ΠΑΟΚ. Θες ΠΑΟΚ Άρης 1970 πόσο κόσμο είχε. Πρέπει να έχει παραπάνω. Και Άρης Τσέλσι να δεις. 1970 λιγότερα. Και εκεί πρέπει να έχει παραπάνω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν θα σου κάνω τον έξυπνο. Πάμε στον κόσμο μέχρι να τα βρούμε. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Εγώ είμαι. Ναι, εσείς είστε. Χαίρετε. Γεια σου Κώστα, γεια σου Γρηγόρη. Ναι. Δόμνα το λένε. Άκουγα πριν λίγο το Bass Class, πώς λέγεται αυτό. Ο Bass Class, ο συνωμότης, ναι. Ναι, ναι. Και μπήκα στο ίντερνετ να το δω και όντως έχει δίκιο να πούμε. Ο ΠΑΟΚ έχει με την ΑΕΚ την ισοπαλία το 76. Δεν είχε ισοπαλία, κέρδισε. Μη λέτε ανακρίβειες. 40... Είναι πάλι 19... λιγότερα από αυτά που έκανε στο Ηρακλή με τον Παναθηναϊκό. 19-12-1976. Ναι ρε φίλε, δεν είπε κανείς όχι. Πάω ΚΑΕΚ 0-0. Είναι λιγότερα από αυτά που έκοψε ο Ηρακλή με τον Παναθηναϊκό. Γιατί ο Ηρακλής πόσο έχει κόψει. Ο Ηρακλής είχε κόψει πάνω από 45-580. Γιατί εκεί ήσουνα. Άντε πάλι. Πού ξέρεις. Εσύ ήσουν εκεί. Πού ξέρεις. Εσύ ήσουν δηλαδή εκεί. Δηλαδή και αυτό που γράφει, και αυτό που γράφει για τον ΠΑΟ ΚΑΕΚ, εγώ πάλι δεν είμαι σίγουρος. Πώς ρε φίλε, μια... ρε φίλε, εσύ λες κάτι, εσύ λέει βγαίνεις τώρα, βγαίνεις τώρα, ναι ξέρω ότι και 50.000 απ' έξω τότε, στο Ηρακλής Παναθηναϊκός. Πώς γίνεται αυτό ρε παιδιά, πώς γίνεται, δηλαδή ο άνθρωπος... Γιατί τότε ρε φίλε, επειδή είσαι νεότερος, θα σου πω ένα πράγμα, τη δεκαετία του 70, τα γήπεδα όλα γεμίζανε για πλάκα. Όλοι είχαν από 4 παιδιά, υπήρχε το θείο, έλα από μέσα και πάντα υπήρχε από 2 μέχρι 10.000 κόσμο απ' έξω που περιμένουν να μπουν στο τελευταίο μισάωρο, τέταρτο, που τους λέγανε εφοπλιστές. Τα ξέρεις αυτά. Και τώρα... Τα ξέρεις αυτά.
Δεν τα ξέρω γιατί είμαι νεότερος. Εμείς τα ζήσαμε αυτά τώρα, επειδή ρώτησες πριν. Ό,τι ξέρουμε εμείς οι νεότεροι. Σου λέω, αυτοί περιμένουν, επειδή δεν είχαν να πάρουν εισιτήριο και τα έζησε και ο Κώστας, περιμένουν να μπουν και επειδή τους θεωρούσαν τσιγκούνιδες, λέγανε τώρα ήρθε η ώρα να μπουν και οι εφοπλιστές. Οι τεταρτάκιδες. Κατάλαβες. Πάντως σε εκείνες τις εποχές, όπως λες, γεμίζαν τα γήπεδα και είχε ένα σωρό κόσμο. Τώρα βλέπεις μια αγωνιστική, όλες οι ομάδες μαζί. Τα βλέπεις στην τηλεόραση, τόσο ρε, κόσμο, πιο πολύ ασχολούνται. Ευχαριστώ πολύ τον καλό μου φίλο τον Θανάση τον Πολίτη. 42-103 με Τσέλσι, 46.695 με ΠΑΟΚ στο τελικό. Άρα ποιος έχει, ο Άρης με τον ΠΑΟΚ. Μα και ο ΠΑΟΚ. Ή και ο ΠΑΟΚ κόσμο σε εκείνο το μάτς. Α, εννοείς. Ναι, σωστό. Σωστό. Έχει. Διάβασα εδώ επίσης ο Ολυμπιακός με το Αμβούργο το 83 είχε 75.000. Το 04. Ρε φίλε, έχω δει Παναθηναϊκός Απόλλων Καλαμαριάς με 58.000 εισιτήρια. Εγώ έχω πάει. 0-0 ή 2-2 ήταν. Εγώ έχω πάει. 0-0 ή 2-2 ήταν. Ποιο μάτσο. Το Παναθηναϊκός Απόλλων Καλαμαριάς. 0-0. 0-0. 58.000 εισιτήρια πλάκα μου κάνει. Μονάκουδο. Εγώ έχω πάει σε τελικό κύκλο. Έπαιζε στη Ριζούπολη Απόλλων Ηρακλής. Και είχε 20.000 κόσμο. Ναι, όντως. Φοβερά πράγματα. Εθνικός Ηρακλής και είχε 40.000 κόσμο. Θα ξαναζήσουμε τέτοια πράγματα. Όχι, σου λέει, σε όλα τα γήπεδα, φίλε, πήγαινε στο γήπεδο. Έπαιζε Ηρακλής, Απόλλων Ηρακλής, στο Χαριλάου ήταν τίγκα. Και όλοι οι ένα ήταν καλαμαριώτες. Φωνάζει, ρε. Και εγώ πήγα στο τελικό του 83. Όλοι οι ένα ήταν καλαμαριώτες, άρρωστοι. Έχεις πάει σε μάτς. Για πολύ κόσμο μιλάμε. Με 75.000 κόσμο, έχεις πάει σε μάτς. Εγώ πήγα. Το ξέρω ότι είσαι στο 2-0. Γκατέμι. Και εκεί τον έβαγε. Πήγε στην πρώτη φάπα του ΠΑΟΚ από την Παραχαϊκή. Πήγε στην φάπα που έφαγε στο κύπελο. Όπου ήταν. Τώρα όμως. Τώρα γύρισε το. Κάποια στιγμή εντάξει, τελειώνει και γκατέμια. Υπάρχουν και κάποια όρια. Έτσι. Ναι. Έλα τελευταίος. Γεια σου, παιδιά. Γεια σου, φίλε. Φίλος Quick, Κωστή, καλά είσαι. Καλά. Φίλος. Του Quick, ξέρω εγώ. Του Μπουτόταυρου. Έτσι. Καλά είναι η μέση του, ρε. Από ό,τι μαθαίνω καλύτερα, έχω να το δω καιρό. Ναι, κάτι ενέσεις βάρεσε. Εντάξει, καλά είναι, μια χαρά είναι. Ναι, ναι. Έλα. Κωστή, είσαι ηθικός αυτοργός, φίλε, ενός ατυχήματος. Μίνι. Είναι στις μεταφορικές με το μηχανάκι. Ναι. Στο Καλοκόρι. Και μιλάς με τον Bass Class. Ναι. Και του λες εντελώς αυθόρμητα αυτό που λες συχνά φυσικά, αλλά βγήκε εντελώς αυθόρμητα, πρόσεχε μη σε δουν. Με έφυγε το τιμόνι από το χέρι και έφυγα σε μια πινακίδα. Η πινακίδα είναι στη θέση της. Είσαι ψυχασθενής, Χωστή. Είσαι ημίτρελος. Η τρελή είναι καλύτερα. Εσύ είσαι ημίτρελος και επειδή θέλουμε έναν στην παρέα μας, εμείς είμαστε όλοι τρελοί. Ξέρεις, η πινακίδα είναι καλά. Καλά είναι. Αυτά ξέρεις δεν γίνονται, ποιος ήταν ημίτρελος. Ο Θανάης ο Βέγκος ήταν ημίτρελος. Ναι, αλλά ήταν και πολύ λογικός εκτός σκηνής. Μπα, ήταν άλλη φάση. Ήταν καταθλιπτικός. Όχι καταθλιπτικός. Ήταν Τζαναμπέτης. Εσείς γουζους λεμές. Κωστή. Ήταν συνέντευξη στη γυναίκα του Βέγκου και έλεγε από τη μια. Καλός άνθρωπος. Αλλά ένας γουζους λεμές. Δύσκολος άνθρωπος. Κωστή. Καλός άνθρωπος. Δύσκολος άνθρωπος. Εσύ είσαι καταθλιπτικός, Κωστή, όχι, ε. Μόνο τις ημέρες των εορτών. Συχαίνω με τις γιορτές και τις αργίες. Εντάξει, παιδιά. Καλό σου κου. Επίσης, Μαρίνα Μπίκου είναι έτοιμη. Με Νάπολη ήμουνα μέσα, είχε πάνω 50.000 σκυλιά. Ναι, δεν είπα. Μπορεί. Δεν είπα. Είχαν πουληθεί πάρα πολλά. Πιστεύω ότι υπήρχαν εκείνη τη μέρα, επειδή πέρασε τη 15 ετία, υπεράριθμα εισιτήρια για την 8. Και πλαστά είχε τότε. Κατά... Εγώ φίλο μου που πήγε με πλαστό. Δεν χρειάστηκαν πλαστά, ρε. Δεν ήταν πλαστά. Υπεράριθμα, λέω. Το πιάσε. Πού να ξέρει, Χαϊβάνη. Άντε θα σε κυνηγάνε οι πολιτές από τον Μπαγκλαντές. Η Μαρίνα Μπίκου περιμένει αμέσως μετά το τρίτο ημίχρονο. Με Γιαλαμά, Δήμου και φυσικά κανελάκι. Γεια σας.